κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Σε 10 σου είπανε. Ναι. Στο είπανε. Να, δεν διευκρίνησαν. Στο είπανε με δυο φωνές. 10 δευτερόλεπτα, 10 ώρες, 10 λεπτά, 10 μέρες, 10 χρόνια. Λένε ένα 10, δηλαδή και μέσα να καταλάβουν τι εννοούν. Έχεις τα δίκια σου και εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πέστε σε 10 δευτερόλεπτα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μέχρι να καταλήξουμε στα δευτερόλεπτα, λεπτά, ημέρες, χρόνια. Αυτό. Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο, σωστόν. Αυτό πάει να το κάνεις, ναι. Να παίρνει ωραία, 7 η ώρα το πρωί, να μου λέει σε 10 και να είναι 10 ώρες. Ναι. Έξυπνο, μπαμπ, μ' άρεσε. Θα έχω χρόνο προετοιμαστώ σε 10 ώρες. Τι ωραία. Ναι, βέβαια. Άμα δεν έχεις και χρόνο εσύ σε 10 ώρες. Μα τι. Εντάξει. Ευτυχώς, τέλος πάντων. Ποιος γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι της Αγίας Ταφιδά, της Αγίας Χρυσάνθης, του Αγίου Χρυσαφίου και των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτύρου των Νοτάριων. Πάλι δεν βλέπεις, μπρε Παύλε. Φορά άλλο τη γυαλιά τώρα, τι, να αλλάζω την ώρα. Λοιπόν, γιορτάζουν οι Χρυσάνθοι, ο Χρυσάφιος, ο Χρυσάφης και η Χρυσαφένια. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά. Δύο Χρυσάνθες έχω. Τώρα ξέρεις τι μήνυκα. Αυτό που βλέπαμε μέσα στο γραφείο, γιατί και ευχόμαστε και του ευχόμαστε. Μη θεκτηθούμε. Ναι. Αυτό θα θεωρηθεί ότι ήταν έναν επίσημο preview. Εντάξει. Ναι. Ναι. Ναι, εκεί. Λοιπόν, σήμερα τελέστηκε το πρωί εξόδιος ακολουθία του αείμνηστου πια χρόνια Ειδονίδη, του μεγάλου δασκάλου της παράδοσης, της λογραφίας, της Θράκης. Έχουμε απόσπασμα, γιατί το ρεπορτάζ αναλυτικά θα το δείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει έρθει ακόμα. Θα μας πείτε πότε θα έρθει. Θα δούμε λίγο αργότερα. Ορίστε. Έγινε Σταυρυλής, 11 η ώρα. Έγινε Σταυρυλής και 11 η ώρα το πρωί. Εκεί αποφάσισε η οικογένεια να θαυτεί τελικά και όχι εδώ. Ωστόσο, την Κυριακή θα γίνει μια επιμνημόσυνη δέηση στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης. Θα χρωστοθήσει και ο Μητροπολίτης μας, αλλά και ο νεοχειροτονηθής Μητροπολίτης Φλωρίνης και Ορδέας, ο κύριος Ειρηναίος. Δεν έπρεπε να είναι στη Φλόρινο, κύριος και δεν έχει, δεν έχει εθρονιστεί ακόμα στη Φλόρινο. Α, μάλιστα. Έχει γίνει άλλη διαδικασία αυτή. Ναι, έχει ονομαστεί, έχει πάρει τον βαθμό του επισκόπου, αλλά δεν έχει εθρονιστεί. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το βίντεο. Για να δούμε λίγο τι έγινε σήμερα το πρωί στην Αθήνα. Thank you.
Πρώτα απ' όλα, πριν πω για τον καλλιτέχνη από την προσωπική μου πλευρά, το 1950 δεν υπήρχε κανένα στοιχείο από τη μουσική γενικότερα της Θράκης. Ο Παπαχριστοδούλου το 50 ξεκίνησε εκπομπές στο ραδιόφωνο και μετά το 53, όταν ανακάλυψε το Χρόνια Ιδονίδη, στην κυριολεξία ανακάλυψε ένα μεγάλο θησαυρό. Ο Χρόνης Αηδονίδης από μικρό παιδί, από 12 ετών, όταν πήγαινε στο Δημότυχο στο γυμνάσιο, πήγαινε στα καφενεία που σύχναζαν οι διάφοροι χωριανοί μετά το παζάρι και συνέλεγε όλα τα στοιχεία, τα τραγούδια και τους στίχους, απομειμόνευε και τις μουσικές. Και έφτασε η στιγμή, το 1953, όλα αυτά να αποδοθούν στην ΕΡΤ, να καταγραφούν. Και πέρα από αυτό, από ένας σπουδαίος λαογράφος, υπήρξε και ένας μελίρωτος τραγουδιστής. Είναι αυτός που καθιέρωσε το μουσικό ύφος του Θρακιώτικου τραγουδιού. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε τέτοια στοιχεία. Σήμερα με θλίψη μας αφήνει από τη ζωή ο Χρόνης Αηδονίδης, ένας άνθρωπος που έδωσε πάρα πολλά πράγματα στην παράδοση. Ενέπνευσε τους νέους στο τραγούδι. Ένας άνθρωπος από τον Εύρο, ο οποίος σε όλο το Πανελλήνιο και όχι μόνο στην Ευρώπη ανέδειξε, αν θέλετε, το θρακικό πολιτισμό, το θρακικό τραγούδι. Και σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα να τον τιμήσουμε και να τον αποχαιρετήσουμε. Πολλά συλληπιτήρια στους οικείους του. Ένας άνθρωπος που θα αφήσει ανεξίτηλη την παρουσία του στη ζωή και το ευχόμαστε αιωνίου του μνήμη. Είναι μεγάλη θλίψη για τον τόπο μας να βιώνουμε το χαμό αυτού του σημαντικού θρακιώτη καλλιτέχνη, ενός ανθρώπου μοναδικού, ο οποίος ταξίδεψε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη μουσική παράδοση, τη θρακιώτικη παράδοση του τόπου μας. Δυστυχώς, το κενό που αφήνει ο Χρόνης Αηδονίδης με το χαμό του είναι δυσαναπλήρωτο για το Δημότυχο και τη Θράκη. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ευχόμαστε να έχουν δύναμη και κουράγιο για την απώλεια αυτού του ανθρώπου και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Κάναμε πολλές συνεργασίες με τον Χρόνη τον Αηδονίδη. Είχαμε πολύ βαθιά φιλική σχέση, αδερφική θα έλεγα, σε σημείο που ένα βιβλίο που έκανε ο Χρόνης τελευταία που τον επισκέφτηκα πριν από 2 μήνες νομίζω ήταν και μου χάρισε το βιβλίο του με αφιέρωση όπου με αποκαλεί συνεργάτη, φίλο και αδερφό που και εγώ αντίστοιχα έτσι θεωρούσα τον Χρόνη. Ο Χρόνης υπήρξε για μας τους Θράκες η φωνή και η ψυχή της Θράκης. Της Θράκης που είχε ανάγκη να βγει από το περιθώριο, θα έλεγα, το οποίο το βιώσαμε και εγώ σαν βορειοθρακιώτης θα έλεγα περισσότερο. Ο Χρόνης έκανε γνωστή τη Θράκη. Για σκεφτείτε ότι η Ολυμπιάδα ξεκίνησε με το τραγούδι του Χρόνη. Το Μιλένιουμ επίσης με το τραγούδι του Χρόνη. Μεγάλος δάσκαλος, μεγάλος Έλληνας, μεγάλος στρατιώτης. Του χρωστούμε πολλά. Υπήρξα συνεργάτης με τον Χρόνη και έχω κρατήσει τις ωραιότερες αναμνήσεις από αυτή τη συνεργασία. Σήμερα είμαστε εδώ να τιμήσουμε τον μεγαλύτερο τραγουδιστή που πέρασε τα τελευταία 100 χρόνια όσον αφορά την παράδοση. Ήτανε ο μεγαλύτερος και ο τελευταίος πλέον που υπηρέτησε τόσο πιστά και τόσο δόθηκε στο χώρο αυτό της παράδοσης που δεν ξέρω πόσο η άβρα του θα αγγίξει τους νεότερους και όντως τους έχει αγγίξει βέβαια. Έκανε πολύ μεγάλο έργο, αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη. Τον θυμάμαι με πολύ τρυφερότητα στα πρώτα στάδια της καριέρας μου που ήταν δάσκαλος κυριολεκτικά. Ένα είδος μοναδικό που ανεπανάληπτο. Θα τον θυμόμαστε πάντα, όχι εμείς που τον ξέραμε, αλλά όλη η Ελλάδα θα τον γνωρίσει πολύ καλά και μετά θάνατον. Μια από τις πολύ μεγάλες προσωπικότητες του μουσικού μας πολιτισμού που έχει προσφέρει πάρα πολλά. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ πέρα κάποιος από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σαν Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας του ευχόμαστε καλό τραξιδί.
Ναι, όντως δεν ήταν κάποιος από το. Καταρχήν, καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Ναι, έχουν πολλή δουλειά φαίνεται και στο Υπουργείο Πολιτισμού και δεν πολλή δουλειά, ναι. Και εγώ περίμενα ότι θα έβλεπα κάποιον από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωστόσο, αυτοί που δεν φάνηκαν, αλλά ήταν εκεί, ήταν και ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης. Νομίζω, με επιφύλαξη το λέω, ότι είδα τον Σταύρο Κελέτση, είδα τον Τάσο Δημοσχάκη, είδα τον Γιώργο Νταλάρα. Αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα πιο πολύ κόσμο. Δεν ξέρω, το αρίσου ήταν 11 η ώρα το πρωί, ήταν περίεργο, επειδή είναι εργάσιμο. Εντάξει. Κοίταξε, και στην Αθήνα διαφορετικές συνθήκες, δεν όπως είμαστε εδώ που καταγόμαστε. Μία σημαίνουσα προσωπικότητα μεγάλη προσωπικότητα. Ολόκληρη τη χώρα, θα έλεγα, όχι μόνο για τη Θράκη και τον Εύρο. Έχει αφήσει το στίγμα της η προσωπικότητα αυτή στα παιδιά μας. Να πούμε ότι σήμερα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, που έχει το όνομα του Χρόνια Ειδονίδη, στα διαλύματα ακούγονταν τραγούδια του. Πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Οι δασκάλες όλες μίλησαν στα παιδιά για τον άνθρωπο αυτό. Από προχθές ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Και θα συμμετέχει και το 4ο Δημοτικό Σχολείο στην επιμνημόσυνη δέηση της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα σε όλα αυτά που μας απασχολούν. Σε άλλους εξάψαλμους. Εντελώς. Γιατί. Βρήκα ένα πολύ. Διάβασα ένα πάρα πολύ. Δεν τον πιάνει από πουθενά αυτόν τον ναι, άνθρωπο. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο παρατσόκλι για τον Ερντογάν. Έρντι. Πολύ μ' άρεσε. Έρντι. Κώστα. Πολύ ωραίο, επιτυχημένο. Δεν λέω την πίστη, γιατί δεν ξέρω αν έχω την άδεια. Δηλαδή γίνεται ο κακός χαμός εκεί πέρα στο Ισραήλ. Αυτό του το αλλού, χαμά, έτσι. Αλλού και εμείς. Ναι. Είναι, δεν. Ναι. Δεν είναι, η δεν Χαμάς είναι αυτό σου που λέει δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ομάδα απελευθερωτών. Ορίστε. Και εμείς λέει, πήγαμε, λέει, θέλαμε να πάμε στο Ισραήλ. Αλλά δεν θα πάμε, λέει, τώρα. Το ακύρωσε. Στείλαμε, λέει, τόσο κόσμο και στείλαμε 5 αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια στο νότιο κομμάτι της Γάζας, εκεί που πηγαίνουν, που έχουμε πει ότι πηγαίνει ο κόσμος, οι άμαχοι, να βοηθήσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Στείλαμε, λέει, 25 στελέχη. Αλλά εμείς, λέει, δεν θα πάμε, διότι, λέει, τελευταία φορά εγώ έσφιξα, λέει, το χέρι του Νετανιάχου στην Αμερική. Και δεν το ξανασφίγω. Όχι, φτάνει. Τι νόμιζες? Enough. Enough is enough. That's enough και μη παρέκει. Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον Ερντογάν, ο οποίος νωρίτερα μίλησε και με τον Βλαδίμηρο. Εγώ σας λέω, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα με τον Ερντογάν, αλλά... Πάμε να δούμε τι είπανε. Συνδεόμαστε τώρα με τον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πριν από λίγο είχαμε νέα επικοινωνία Ερντογάν-Πούτιν, κατά την οποία ο Τούρκος Πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Δύση, πληροφορούμαστε, Μανώλη. Ακριβώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο και εκεί είπε ότι η σιωπή των δυτικών κρατών έχει φέρει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα σε οριακό επίπεδο, σε αναπόφευκτο επίπεδο. Πάντως ο Τούρκος Πρόεδρος επιτέθηκε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σκληρές δηλώσεις, καθώς είπε ότι δεν κάνει τίποτα για να επιτευχθεί η ειρήνη, κατηγόρησε τις δυτικές χώρες και επίσης μίλησε για Ισραηλινές επιθέσεις που φτάνουν σε επίπεδο γενοκτονίας. Πολύ σκληρές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο και εναντίον του Ισραήλ και εναντίον της Έχοντας της πει και... πάντως όλα αυτά που έρχονται και ευθυγραμμίζονται με τη γραμμή που έχει κρατήσει ο Τούρκος Πρόεδρος όλες τις προηγούμενες ημέρες, αύριο κατατίθεται το αίτημα στην Τουρκική Βουλή για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ναι, ο πρόεδρος του Τουρκικού Κοινοβουλίου, Νουμάν Κουρτζουρμούς, μόλις επιστρέψει από το εξωτερικό, δήλωσε ότι θα καταθέσει την απόφαση του Τούρκου Προέδρου. Βέβαια, το ζήτημα είναι πότε θα συζητηθεί αυτή η απόφαση. Μπορεί να πάρει αρκετές ημέρες, ωστόσο η Τουρκία βήμα-βήμα κάνει το βήμα στο ζήτημα αυτό. Θα έρθουμε. Ναι, λοιπόν. Κοίταξε τώρα, υπάρχει μια περίεργη σχέση μεταξύ σε αυτό το τρίγωνο, δεν θα το έλεγα ερωτικό. Λοιπόν, Τουρκία, Ρωσία, υπόθεση Γάζας, Ισραήλ. Ναι. Η Τουρκία υποτίθεται ότι προσπαθεί να κάνει, να κάνει το διαμεσολαβητή. Το επιχείρησε να μεσολαβήσει για την απελευθέρωση ομήρων Γιόκ.
επιχείρησε να μεσολαβήσει για να έρθουν σε συζήτηση οι δύο πλευρές ΙΟΚ. Αντιλήφθηκε η Τουρκία ότι αυτό το παιχνίδι στην υπόθεση του Ισραήλ και της Χαμάς είναι για παίκτες πολύ πιο πάνω από αυτήν. Έτσι, διπλωματικό παιχνίδι που δεν είναι για τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, έχει πεισμώσει, θα το πω όμορφα και εξοραϊσμένα, και προσπαθεί να προσδώσει στον εαυτό της ρόλο σε κάτι στο οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να βρει ρόλο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τι κάνει τώρα, σου λέει, αφού δεν βρήκα ρόλο με τους, από τη μεριά του Ισραήλ, δεν βρήκα ρόλο από τη μεριά της Χαμάς, γιατί ούτε η Χαμάς τη δέχτηκε, η Τουρκία. Πάει τώρα, σου λέει, πάμε στο Ρώσο, ο οποίος, σας είπαμε πριν από μερικές ημέρες, ότι φαίνεται ότι υπάρχουν, μέχρι που φημολογείται, ότι ήταν και βοηθήσανε κιόλας την Χαμάς ακριβώς για να φύγει η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να στραφεί προς τα εκεί. Οπότε σου λέει, πάμε προς τα εκεί. Εκεί μπορεί να αποκτήσουμε ένα ρόλο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πάγια πρακτική της, και το πιστεύω ότι είναι ηλίου φαϊνό τώρα, ότι είναι μια πάγια πρακτική της Τουρκίας να προσπαθεί να αποκτήσει ρόλους σε πράγματα που δεν έχει, που δεν της δίνουν μάλλον κανένα ρόλο. Εντάξει, Ερντογάν είναι, είπαμε ότι ξέρουμε μέχρι που πάει. Είναι κλασικά εικονογραφημένα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το χθεσινό, με το που τελειώσαμε την εκπομπή, που μπαίνω και βλέπω στο Twitter, στο πρώην Twitter τέλος πάντων, στο X, το περιβόητο αυτό βιντεάκι που έκανε το γύρο του διαδικτύου με την Όμηρο, την 80, υπερήλυξη, 80 κάτι, ναι. Η οποία ήταν Όμηρος της Χαμάς και την απελευθέρωσαν μαζί μετά με από διαπραγματεύσεις, ναι. Και τους έδωσε το χέρι της στο τέλος. Ναι, και τώρα μισό λεπτό. Ναι, ας δούμε λίγο το βίντεο για να καταλάβει ο κόσμος τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Και αυτό δεν είναι ολόκληρο το βίντεο, οπότε ναι, καταλαβαίνω. Είναι το συγκεκριμένο, γιατί πρέπει να είναι. Θα σου πω γιατί. Ναι. Δεν είναι, δεν θα έπρεπε να είναι τόσο λίγο, αγαπητέ Μπάμπη. Λοιπόν, για να το δούμε. Λοιπόν. Ουσιαστικά τους αποχαιρετά και είπε και ένα ευχαριστώ. Να σου πω τώρα ένα πράγμα. Και μάλιστα υπήρξε και αντίδραση του ιδίου του κυρίου Νετανιάχου σε αυτή την κίνηση. Μην τα μπερδεύουμε και μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Η γυναίκα είναι μια γιαγιά, η οποία τη συνόδευσαν δύο άνθρωποι, δεν έχει σχέση ούτε με πολιτική, ακόμα και αν είχε σχέση με πολιτική στα νιάτα, στην ηλικία αυτή δεν. Έτσι. Είναι μια γιαγιά η οποία είχε δύο ανθρώπους, οι οποίοι τη βοηθήσανε. Που έτρεμε το φιλοκάρδι της επί ποιος ξέρει πόσα 24 έτσι ώρα, για το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Το βίντεο όλο δεν δίνει, τη συμπεριφέρθηκαν άσχημα. Φαίνεται άλλωστε. Έτσι. Τη βοηθήσε να κατεβεί από το όχημα. Δικαίως νομίζω έδωσε το χέρι, έτσι το ένιωσε η γυναίκα. Δεν μπορεί να την. Δηλαδή. Τώρα το να προσπαθούμε να δώσουμε πολιτική ερμηνεία ή να την κακίσουμε τη γυναίκα. Είναι παραπανήσιο αυτό το πράγμα. Δείχνει μια πολύ περιχαρακωμένη και περιορισμένη ευρύτητα σκέψη που δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Έτσι. Κυρίως σε ανθρώπους, λέμε τουλάχιστον ο ελληνικός λαός, μην ξεσυνερίζει τους ηλικιωμένους. Εντάξει, τώρα και δεν ξέρουμε και την πνευματική κατάσταση της γυναίκας αυτής, αν ήταν σε πλήρη. Δηλαδή τώρα για όνομα του Θεού. Εντάξει, τη μία καξίγει. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι φρενάρει ωστόσο την χερσαία επίθεση στο Ισραήλ? Αυτό ήταν κάτι που συζητούσαμε και χθες. Mm-hmm. Είπαμε ότι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όσο έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται πως ο Τζο Μπάιντεν είναι αυτός που προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Αν δεν την αναβάλουν τελείως. Ακριβώς. Να την καθυστερήσουν. Περισσότερα όμως μάθαμε σήμερα. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαφλωράτο τώρα να πάρουμε το σχόλιο του για το πώς μπορεί, διεθνολόγος και νομικός βεβαίως, για το πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και πώς επικίνδυνη είναι. Γεια σας κύριε Παπαφλωράτο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι που ξαναείμαστε μαζί μετά από 11 μήνες. Να είστε καλά κύριε Παπαφλωράτο. Λοιπόν, για πείτε μας πώς έχει η κατάσταση, ποιες είναι οι εκτιμήσεις δικές σας? Είμαστε άντε πόρτας από την πολύ αναμενόμενη επίθεση των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων. Ήδη είμαστε 18 μέρες μετά την εκδήλωση τρομοκρατικής επιθέσεως. Οι Ισραηλοί μελετούν όλα τα ενδεχόμενα, διότι είναι μια πολύ δύσκολη χερσαία επιχείρηση σε αστικό περιβάλλον, με πάρα πολλά τούνελ και βεβαίως με την πολύ σημαντική παράμετρο των ομήρων.
διότι στους 1.400 νεκρούς που ήδη θρυνούν οι Ισραηλοί μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, δεν θα ήθελαν να πουδενή λόγο να προσταθούν άλλοι 200. Αυτοί λοιπόν είναι οι παράγοντες της καθυστέρησης, κύριε Παπαδάτα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και οι ασφυκτικές πιέσεις βεβαίως που ασκούν οι δυτικοί προκειμένου να καταφέρουν να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους υπηκόους τους μπορούν. Το έχω πει εδώ και καιρό, υπάρχει ένας πολύπειρος Αμερικανός διπλωμάτης στο Κάταρ, διαπραγματεύεται εκεί με τη Χαμάς μέσω του Κάταρ, κατάφερε να απελευθερωθούν δύο γυναίκες, συν δύο ηλικιωμένες προχθές, αλλά το μεγάλο γκρουπ των 50 ατόμων που ανεμένετο δεν απελευθερώθη, ματαιώθη αυτή η αποστολή, προς μεγάλη απογοήτευση πολλών. Επομένως πιέζεται το Ισραήλ να καθυστερεί, να χρονοτριβεί, προκειμένου να μπορέσουν να απελευθερώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ομίγους. Διότι αν ξεκινήσει η επίθεση, η θέση τους βεβαίως καθίσταται δεινή. Από εκεί και πέρα βλέπετε να υπάρχει γενικευμένη κρίση στην περιοχή, δηλαδή να μπουν και άλλα κράτη στις εχθροπραξίες και προφανέστατα τι θα γίνει με το Ιράν. Αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Καταρχήν, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η στάση των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Τι θα κάνει η Χεσμπολά, το Ιράν, γνωρίζοντας ότι μειονεκτεί σε μια απευθεία σύγκρουση με τους Ισραηλινούς σε επίπεδο ισχύως, προφανώς θα επιχειρήσει να εμπλακεί στον πόλεμο μέσω τρίτων και όχι άμεσα. Είδαμε τι έκαναν οι Χούτι στην Ιεμένη. Ελέγχει τη Χεσμπολά, ελέγχει οι σιητικές ομάδες στο βόρειο Ιράκ και εκεί βάλουν εναντίον των Αμερικανών. Επομένως, μέσω αυτών θα προσπαθήσει να εμπλακεί. Και υπάρχει και η αποστολή 20.000 και πλέον εθελοντών, οι οποίοι εγγράφησαν στα σχετικά γραφεία στην Τεχεράνη, που θέλουν να πάνε να πολεμήσουν στο πλευρό της Χαμάς, όμως έχουν μπλοκαριστεί στα σύνορα με την Ιορδανία, δεν τους επιτρέπει ο βασιλιάς Αμπντάλα να περάσουν και τους λέει να πάνε μέσω Συρίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση και όντως να σημάνει μια ευρύτερη σύραξη. Η Αίγυπτος όμως και η Σαουδική Αραβία για την ώρα τηρούν πολύ προσεκτική στάση και αυτό νομίζω μας κάνει να είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι ίσως καταφέρουμε να αποφύγουμε μια γενικότερη γενική σύραξη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαφλόρατε. Καλά. Λοιπόν, να πούμε κανένα δύο έτσι πρόσθετα στοιχεία. Πρώτον, χθες είχαμε μια απόπειρα, η οποία μάλλον θεωρήθηκε απόπειρα καμικάζι, από ανθρώπους της Χαμάς να κάνουν απόβαση στην παραλία του Ισραήλ. Βέβαια τους παρακολουθούσαν οι Ισραηλοί, ήταν 8, τους οποίους τους σκοτώσαν και τους 8. Υπάρχει μια ζώνη από την μεριά της, από την ακτογραμμή του Ισραήλ, σε βάθος περίπου 2,5 μιλίων περίπου, 3 χιλιόμετρων, στην οποία είναι ακριβώς για να μπορούν να βγαίνουν οι παράκτοι ψαράδες και λίζα, μπορούν να ψαρεύουν και να κάνουν. Από εκεί και μετά, γύρω-γύρω δεν περνάει τίποτα. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ότι αυτό που είπε ο κύριος Παπαφλωράτος είναι ότι υπάρχουν 20.000 εθελοντές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα γραφεία της στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Πάνε να περάσουν από την Ιορδανία, ο βασιλιάς δεν τους επέτρεψε, τους είπε να πάνε από τη Συρία. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Ισραηλινοί από την πρώτη μέρα βομβαρδίζουν συνεχώς συριακούς στρατιωτικούς στόχους. Mm-hmm. Ακριβώς για να μην δημιουργήσουν, να αφαιρέσουν μάλλον την ικανότητα, με συγχωρείτε, να δημιουργήσουν εκεί πέρα προγεφυρώματος να μπορέσουν να προωθούνται μετά μέσα. Το τρίτο στοιχείο είναι το ότι οι βομβαρδισμοί που γίνονται στο Ισραήλ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Έχουν δύο βασικούς στόχους. Ένα είναι τα σημεία, τα στρατηγικά της Χαμάς, στρατηγία, κέντρα επικοινωνίας, κέντρα εκπαιδεύσεως και όλα αυτά. Και το τρίτο είναι εκεί που έχουν εντοπίσει με το πολύ ισχυρό κατασκευαστικό σύστημα που έχουν εντός της λωρίδας της Γάζας, άσχετα που ξέφυγαν οι 5.000 ρουκέτες, δεν τις πήραν χαμπάρι, έχουν εντοπίσει πάρα πολλά σημεία στο οποίο υπάρχουν αυτές οι στοές. Άρα έχουμε, πρώτον κάνουν, ας το πούμε, προλιαίνουν το έδαφος για να μπορέσουν όταν θα μπουν και αν θα μπουν τελικά να είναι πιο εύκολη η επίθεση. Δεν κάναν την επίθεση στην λωρίδα της Γάζας ενώ ήταν έτοιμη η Χαμάς να τις υποδεχθεί. Το δεύτερο είναι ότι υπολογίζουν το ότι επειδή ακριβώς αυτές οι στοές έχουν μέσα πάρα πολλά εφόδια, πέρα από πολεμοφόδια και φάρμακα, έχουν πάρα πολλά τρόφιμα και όλα αυτά, τα οποία στερείται ο κόσμος από τις λωρίδες της Γάζας, οι κάτοικοι, θέλουν να δημιουργήσουν μία ένταση στον κόσμο μεταξύ της Χαμάς και των κατοίκων της λωρίδας της Γάζας και το βασικότερο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλους τους πολέμους τυχώς, όσο βομβαρδίζεσαι πέφτει το ηθικό σου. Έτσι. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, σε όλο αυτό το χάος, το
τώρα τι να πει κανείς για τις εμφανίσεις, guest εμφανίσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Που, εντάξει. Πάντως εμείς το είπαμε. Για άλλα βασικά τώρα δεν τους βρίσκεις αυτούς. Ναι, αλλά εμείς το είπαμε αυτό. Το ότι άλλος ο Παλαιστινιακός λαός, άλλη Χαμάς. Ναι. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω να μας άκουσε ο πρόεδρος και βγήκε να με συμβιβιώσει. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει, ότι δεν το ξέρω. Εντάξει. Αλλά... Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, για να διευκρινίσει μεταξύ άλλων στη σύντομη ομιλία του ότι είναι άλλο η Χαμάς και άλλο. Ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, βέβαια, στους συνεδρισμούς, ο οποίος προεδρεύει, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αφορμής δοθήσεις. Και άλλο ο Παλαιστινιακός λαός. Για να δούμε τι είπε. Διάκριση μεταξύ Χαμάς και Παλαιστινίων έκανε ο Κώστας Καραμαλής στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Χαρβαλιά χθες στη Θεσσαλονίκη, τασσόμενος υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους ως μόνη λύση για την ειρήνη και εκφράζοντας την ανησυχία του για γενικευμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Είναι ανάγκες οπότε το φλέγον ζήτημα της επίλυσης του Παλαιστινιακού να καταστεί άμεση προτεραιότητα. Πρώτο βήμα, η διακοπή των Ισραηλινών επικισμών. Κύριος στόχος, η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Δεν είναι απλό, αλλά επίγει. Αν δεν θέλουμε να δούμε στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης και ένα δεύτερο γενικευμένο πόλεμο. Την ώρα που ο ελληνοτουρκικός διάλογος έχει ανοίξει με το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Αθήνας και Άγκυρας να έχει προγραμματιστεί στα τέλη του χρόνου, ο Κώστας Καραμαλής προειδοποιεί για βλέψεις της Ευρώπης σε λύση πακέτο και στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση να μην κάνει βήμα πίσω, ούτε να στέλνει ασαφή μηνύματα στην Άγκυρα. Πλάνες και αυταπάτες στα εθνικά θέματα ούτε επιτρέπονται, ούτε συγχωρούνται. Υποχωρήσεις σε ηγεμονικές βλέψεις και παροτρύνσεις τρίτων ή ασαφή μηνύματα που ενδέχεται να εκλειφθούν ως διάθεση ενδοτισμού απλώς θαμπώνουν την πραγματικότητα και οδηγούν σε μεγαλύτερη ένταση ή και ανοιχτή κρίση. Ο κατευνασμός υπήρξε κατά κανόνα ο προθάλαμος των συγκρούσεων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτές ούτε παραγράφηκαν ούτε χαρίστηκαν, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη θέση αυτή εθνική και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση το ότι εμφανιστήκαν ταυτόχρονα και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παυλόπουλος και μιλήσαν για το ίδιο θέμα. Μπορεί να είναι και μία απλή σύμπτωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτά τα θέματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο τι δηλώνουν οι μη ασκούντες εξουσία, διότι μπορεί να επηρεάσουν ή να χρησιμοποιηθούν εναντίον αυτών των οποίων ασκούν εξουσία. Άλλο η κριτική της αντιπολίτευσης έχει τον ίδιο κίνδυνο όμως. Αυτό το σχόλιο μου είναι με αφορμή το σχολιασμό και τα πράγματα και τα σχόλια τα οποία έκανε για το μεσανατολικό περισσότερο πρώην πρόεδρος ΤΕΟΣ, πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Για να τον δούμε. Με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε να είστε στο δελτίο μας. Για τη φιλοξενία. Και θα ξεκινήσω αμέσως με την πρώτη μου ερώτηση. Το Μεσανατολικό προκαλεί εντάσεις και οξύτητα και εκτός Μέσης Ανατολής, ακόμη και στη χώρα μας. Το είναι ένα θέμα που προκαλεί φανατικές αντιπαραθέσεις. Το ζούμε και τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας με αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε πολιτικούς και στελέχη που άλλοι υποστηρίζουν τη μία πλευρά και άλλοι την άλλη. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε αυτές τις αντιπαραθέσεις και με ποιο τρόπο πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το ευαίσθητο και θα έλεγα δεν είναι μόνο ευαίσθητο, είναι και ένα θέμα που επηρεάζει και τα εθνικά μας θέματα εμέσως. Με τον τρόπο σας είπατε μια μεγάλη αλήθεια. Η Δύση, και όταν λέω Δύση εννοώ Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, οφείλουν να καταλάβουν ότι χωρίς την επίλυση του Μέσα Ανατολικού, σε όλο το εύρος, αλλά κυρίως στο θέμα των Παλαιστινίων,
Είναι αδύνατο να υπάρξει παγκόσμια ισορροπία, κύριε Χατζηνικολάου. Θα παρατηρήσω το εξής. Όπου και αν έχουμε άλλη οξύτητα στον κόσμο, όποιο άλλο γεωστρατηγικό παιχνίδι και αν παίζεται, παραδείγματος χάρη, Ουκρανία, στη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, όποιο να παίζεται τέτοιου είδους, αν θέλετε, παιχνίδι, το εννοώ, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Έρχεται το θέμα του Μεσανατολικού και τα σβήνει όλα. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι εκεί είναι κοιτίδα πολιτισμών. Αν το κοιτάξετε, πόσες Ήπειροι επηρεάζονται. Ας καταλάβουμε καλά. Ας σοβαρευτούμε όλοι. Ας λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί χωρίς αυτό η παγκόσμια ειρήνη δεν πρόκειται ποτέ, το τονίζω, ποτέ να εδραιωθεί. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τώρα από εκεί κάτω, εσείς θα με ρωτήσετε, εγώ θα απαντήσω. Το Ισραήλ επικαλείται την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και το δικαίωμά του να αντιδράσει σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση, να αμυνθεί απέναντι σε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Το ερώτημα είναι απλό, κύριε Πρόεδρε. Ξεκίνησε τώρα αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή? Είναι μια κρίση δεκαετιών και επομένως πρέπει κανείς συνολικά να αποτιμήσει το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είναι δεκαετίες, αλλά η Χαμάς με αυτό που έκανε απέδειξε αυτό το οποίο είναι και η ρίζα του κακού. Χαμάς, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αυτοκρατόμεθο. Δεν είναι αντιστασιακή οργάνωση, όπως λένε εκεί. Είναι καθαρά τρομοκρατική οργάνωση. Προέκυψε για να τορπιλήσει κάθε λύση του Παλαιστινιακού. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το Παλαιστινιακό κατά βάση ξεκινάει μετά το 1947, όταν ο Τρούμαν τότε, παίρνοντας σκυτάλια από τη Μεγάλη Βρετανία, είναι γνωστό, έρχεται και λέει δύο κράτη. Συνενήκε η Σοβιετική Ένωση τότε. Αντιδρούν, έχοντας διάφορους προβοκάτορες πίσω του δυστυχώς, τα αραβικά κράτη. Από εκεί πέρα, ενώ τους έδιναν ένα 53-47 περίπου των εδαφών για τα δύο κράτη που λέγαμε, έρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ από εκεί πέρα ο πόλεμος 15 μηνών, ο οποίος οδηγεί το Ισραήλ να κατέχει το 78% του εδάφους για το οποίο μιλάμε. Δεν υπάρχει συνένεση μετά. Και μετά ξεκινάμε τους δύο πολέμους, δηλαδή τον πόλεμο των 6 ημερών το 67 και το 1973 τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο οι Άραβες, διότι η αδιαλαξία τους οδηγούσε εκεί, ενώ μπορούσε να βρεθεί λύση και είχαν τη συμπάθεια όλου του κόσμου, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, το ξέρετε. Ως που βρέθηκε ο Αραφάτ. Ένας άνθρωπος μαζί με τη Φατάχ, η οποία πλέον ήταν μια οργάνωση που καταλάβαινε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε και μπορούσαν να γίνουν οι αναγκαίες συγκλήσεις. Και γίνονται οι δύο συμφωνίες, Όσλο-Τάμπα, δηλαδή το 1993-1995, δύο κράτη, το κομμάτι που ανήκε στην Παλαιστινιακή Αρχή ήταν η Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και από εκεί και πέρα ήταν το ζήτημα της Γάζας, δηλαδή αυτά τα δύο εδάφη τα οποία ανήκαν πλέον στην επίρρεια της Παλαιστινιακής Αρχής. Και εκεί αρχίζει, κύριε Χατζηνικολάου. Μια μικρή καθυστέρηση την αρπάζει η Χαμάς, η οποία τότε ξεπηδάει. Ως τρομοκρατική οργάνωση, στην κυριολεξία, γιατί ξέρετε τι λέει. Έχει καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει. Το καταστατικό της το ίδιο λέει ότι δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα αυτό με Ισραηλινό κράτος που εκπληριάζει και υπάρχει μόνο με ένα μέσο, η τζιχάντ. Το είδαμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για τρομοκρατική οργάνωση που δυστυχώς πίσω της βρίσκονται και άλλοι, και μιλώ ευθέως για την Τουρκία και το Ιράν, και δεν θέλουν την επίλυση. Τώρα είδατε πώς προέκυψε και το λέω ίσως προλαμβάνοντας ερώτησή σας. Γιατί προέκυψε το θέμα αυτό? Όταν έφτασε το Ισραήλ μαζί με την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία να έχουν αυτή τη σύγκληση και να βλέπουν οι Χαμάς και όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω ή που χρησιμοποιούν τη Χαμάς ότι υπάρχει συμφωνία, από εκεί πέρα η Τουρκία σου λέει και ο ρόλος ο δικός μου που θέλω να το παίξω ο πατερούλης του αραβικού κόσμου, τι θα γίνω εγώ? Διότι πίσω από αυτά κρύβονται όλες αυτές τις ιστορίες. Τώρα για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Άρα το Ισραήλ, για να κλείσω σε αυτό που είπατε, μετά την τρομοκρατική επίθεση Χαμάς, γιατί περί αυτού πρόκειται, άρθρο 51 του καταστατικού χάρη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχει το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας στην περίπτωση αυτή και από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίσει μόνο να του ασκήσει, και όλοι είμαστε μαζί σε αυτό, αρκεί να μην θελήσει να το μετατρέψει σε ένα δικαίωμα επίθεση, να το χρησιμοποιήσει κατά τρόπου που παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, γιατί τότε θα χάσει αυτή τη συμπάθεια που έχει. Όλα είναι δικά του σήμερα, γιατί έχει δίκιο, διότι η επίθεση αυτή, σας το τονίζω, θα μπορούσε να είναι προάγγελος και άλλων επιθέσεων σε ολόκληρο τον κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, για να κλείσουμε. Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν εκεί? Ξέρετε, έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται εκεί τέτοιες ισορροπίες που πολλοί ανησυχούν ότι θα διαχυθεί η κρίση σε όλη τη γειτονιά. Ότι μπορεί να δούμε το Ιράν
να παίζει ρόλο. Μπορεί να δούμε εκεί την έναρξη ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Εάν η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απομονώσουν και δεν επιβάλλουν τις αναγκαίες κυρώσεις στα κράτη εκείνα που βρίσκονται πίσω από τη Χαμάς, και μιλάω για την Τουρκία και το Ιράν, τότε από εκεί και πέρα θα συμβεί αυτό που λέτε. Εάν ξεκαθαρίσουν στην Τουρκία ιδίως και στο Ιράν βεβαίως ότι δεν θα ανεχθούν αυτό το ρόλο και βοηθήσουν τα αραβικά κράτη και κυρίως την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία να ακολουθήσουν την πορεία σύγκλησης με το Ισραήλ, τότε από εκεί και πέρα η λύση θα βρεθεί. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος απομόνωσης της Χαμάς, αλλά αυτός περνάει μέσα από την απομόνωση της Τουρκίας και το να φανεί ο ρόλος της. Σας ακούω ανήσυχο για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην υπόθεση αυτή. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι απορίας άξιο. Τον είδατε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Έχουμε μια βάρβαρη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτή παίζει τον επιτίδιο τρίτη και το ανέχεται το ΝΑΤΟ. Τον ανέχεται ο κύριος Στόλτεμπεργκ. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτός ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τι κάνει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε. Δεν βλέπουν όλοι ότι εξοπλίζεται η Χαμάς από την Τουρκία. Αυτό είναι γνωστό της ΠΑΣ. Το μεγάλο ερώτημα είναι λοιπόν πώς την ανεχόμαστε. Βάζω και εμάς γιατί είμαστε χώρα της Δύσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να έχει την Τουρκία η οποία οδηγεί το ΝΑΤΟ σε πλήρη απομόνωση, σε πλήρη παρακμή. Θα ξαναδούμε το ΝΑΤΟ ξανά να ισχύει αυτό που έλεγε ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι είναι εγκεφαλικό νεκρό. Εκεί θα πάμε αν ανεχθούμε την Τουρκία δεύτερη φορά μετά τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή να ανεχόμαστε το ρόλο που διαδραματίζει στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Μάλιστα. Γιατί δεν θα δούμε τελικά, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Βαθιά η γνώση των θεμάτων από τον Πρόεδρο. Έτσι. Ναι, του βέβαια. Γνωστό αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, σύντομο για διάλειμμα για διαφημισούλες και ερχόμαστε να στείλω και χαιρετίσματα στο φίλο μου το Δήμο στη Δαδιά. Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται.
υπάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Σε εμπόλεμη ζώνη θα πάμε τώρα. Τώρα είναι η εμπόλεμη ζώνη. Αλλά πιο κοντά. Πιο έτσι εδώ. Καλά τα πάνε και τα πράγματα. Σκέψου, και δεν έχει κανέναν επισκεφτεί από τους τουρίστες. Στα 7 χρόνια φαγούρας τι έχει να γίνει. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο. Δύο μέρες είναι παντρεμένος στον άνθρωπο και δεν στέλνει ένα ευρώ που έχει. Δεν λέει ο γάμος ηρεμεί τον άνθρωπο. Ψέμα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Ψέμα. Μήλο στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει τέλος όλο αυτό. Ούτε βλέπω τώρα κοντά να έχει τέλος. Και δεν ξέρω πού θα εξελιχθεί. Επιτέλους, χθες έκαναν μια κοινή δήλωση και η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος. Ναι. Που διατηρούσαν συγκεχθείως τόσο καιρό. Για να μην παρεξηγηθεί. Ναι, ναι. Αλλά να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενα. Ήταν ο κύριος Παπάς, ο Πέτρος Παπάς, όχι ο Νίκος Παπάς, έτερος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με το ίδιο επίθετο, ο οποίος είναι και πάρα πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είπε, σχολιάζοντας τη δήλωση, ότι καλά, εντάξει, την κάνα τη δήλωση, αλλά αυτοί θα έπρεπε να έχουν κάποιες, να προσφερθούν, να πάρουν κάποιες θέσεις μέσα στο κόμμα. Πού είναι. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί για πολύ καιρό αυτή η διελκυστίδα. Τραβάνε από εδώ, όχι τραβάνε από εκεί, τραβάνε από εδώ, τραβάνε από εκεί. Αρχίζουν και παίρνουν διάφορες ερμηνείες. Όπως λέει ένας καλός φίλος, αυτοί ή που θα διαλυθούν ή θα προχωρήσουν. Λέω, ναι, όντως δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Αν, κοίταξε τώρα, το θα διαλυθούν. Η γενική αίσθηση είναι αυτή. Έτσι. Ναι, ότι βέβαια, είναι προς διάλυση. Ξέρεις αλλά κάτι, είχε δίκιο και ο Τάκης ο Χαρίτου που τον φιλοξενήσαμε χθες. Γιατί πήγαινε. Αυτό που είπε έχει μεγάλη αξία. Τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον επιλέξαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Όχι απλώς τον επιλέξαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι, τον επιλέξε το 57%. 57% δεν είναι οριακό 51. Άρα το 57% των 150.000 ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, μελών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πήγαν και ψηφίσαν. Ακριβώς. Άρα δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει πάρει μία εντολή αφαίρετα, ούτε την πήρε με κάποιον τρόπο διορισμένος, έτσι. Αυτό βέβαια το οποίο λένε κάποιοι, το ότι επειδή εκλέχθηκες. Βέβαια, πάρ' το βέβαια, λίγο αλλιώς, μην τρακάρουμε, αλλά είναι κρυμμένος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι στην πλειοψηφία τους, τα παλαιότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμεναν πλην ορισμένων που τάχθηκαν εξ αρχής υπέρ του Στέφανου Κασελάκη. Δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη. Είχαν σαν αδιαφυσβήτητο φαβορή την Έφη Αχτσιόγλου. Ναι, είχαν αδιαφυσβήτητο φαβορή την Έφη Αχτσιόγλου, αλλά αυτό το οποίο συνέχισε να λέει ο κύριος Παπάς, ο οποίος επαναλαμβάνει ο Πέτρος Παπάς, συνωνυμία φαντάζομαι, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης πολύ κοντά όπως και ο Νίκος Παπάς στον κύριο Κασελάκη, είπε το εξής. Λέει κάποια στιγμή μετεκλογικά, μετά την εκλογή δηλαδή του Προέδρου, του κύριου Κασελάκη στη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε μία εικόνα, ο καθένας έβινε και έλεγε ότι ήθελε το περί προσωπικών απόψεων και δεν ξέρω τι. Κάποια στιγμή το οποίο συνεχίζεται. Ναι, κάποια στιγμή είπε λέει, να βγει ο καινούργιος Πρόεδρος, το μαζέψε αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και άρχισε να ακούγεται και μία λέξη την οποία είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Μίλησε μου γι' αυτή. Η λέξη ιδιοκτήτες. Είχε ακουστεί κάτι τέτοιο για ιδιοκτησία του Μαξίμου. Τώρα επερχόμαστε στην ιδιοκτησία του κόμματος. Βέβαια, συνεχίζει ο κύριος Δρίτσας, ας πούμε, έκανε την ίδια περίπου δήλωση που έκανε και μετεκλογικά. Ότι οι Έλληνες, λέει, δεν ξέρουν τι ψηφίζουν και ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουν τι ψηφίζουν και ψηφίσανε τον κύριο Κασελάκη. Λυπάμαι, αλλά ξέρετε, αγαπητέ και καθόλου αξιοσέβαστη κύριε Δρίτσα, το ότι διαφωνεί ο κόσμος με την άποψή σας δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Μια χαρά ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Μηδενό εξαιρεμένο. Μηδενό εξαιρεμένο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι ψηφίζουμε. Αυτό δε, η ρίση αυτή, το ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν στο ένα, δεν ξέρουν τι ψηφίζουν στο άλλο, δεν συνάδει με την προοδευτική κουλτούρα της αριστεράς. Πιο πολύ σαν φασίζουσα άποψη μοιάζει. Παρά ως δημοκρατική και προοδευτική άποψη ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει αυτό το οποίο θέλει και όλοι οι επίσημοι υπόλοιποι είμαστε ταγμένοι ότι υποστηρίζουμε. Δεν μπορεί όταν δεν ψηφίζουν αυτό το οποίο θέλετε εσείς, εμείς να είμαστε για το τρελοκομείο. Κάπου όπου που λένε ένας πολύ καλός φίλος. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο ορισμένα πράγματα και η πολιτική έχει
σαν βασικό της στοιχείο την διαφωνία. Η διαφωνία φέρνει το διάλογο, ο διάλογος φέρνει την παραγωγή πολιτικής και η παραγωγή πολιτικής φέρνει την πρόοδο. Ναι. Έτσι είναι. Είχαμε έντονη πολιτική αντιπαράθεση χθες μεταξύ του Τσιάρα από τη Νέα Δημοκρατία, του κυρίου Τόλκα και του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, ΣΕΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΕΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι πήγε καλά. Ενεπλάκιο λίγο τη Νέα Δημοκρατία στην χθες. Λίγο. Λίγο. Με αυτό την υπόθεση των τρολ δημοσιογράφων. Θα το δούμε αυτό. Το οποίο βγήκε από τους υποδιαγραφήν στελέχη. Για να το δούμε τώρα λιγάκι αυτή την κόντρα, είπαμε, την Τσιάρα Τόλκας και Κωνσταντινόπουλος. Έτσι. Ναι. Για να το ακούσουμε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πριν απαντήσω στην ερώτηση, θα μου δώσετε μόνο δευτερόλεπτα να κάνω και εγώ μια αναφορά. Φαντάζομαι το κάνατε, μιας και φοράτε το συγκεκριμένο σήμα στο πέτος σας. Στο γεγονός ότι σήμερα είναι η μέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Και εκτιμώ ότι όλη η προσπάθεια η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια, μιας και είναι και η μέρα που έφυγε η αγαπητή Φόφη Γεννηματά, είναι μια προσπάθεια η οποία έχει αποδώσει. Με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, η κυβέρνηση έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλές νέες γυναίκες να κάνουν έγκαιρα τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Φαντάζομαι ότι είναι γνωστό ότι περισσότερες από 7.000 γυναίκες έχουν διαγνωστεί μέσω του προγράμματος και περισσότερες από 17.000 γυναίκες έχουν διαγνώσει καλοήθεις όγκους στο μαστό. Mm. Κάτι το οποίο δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα στο κομμάτι της πρόληψης και εκτιμώ ότι μια οργανωμένη πολιτεία θα πρέπει πάντα να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση την οποία μου κάνατε. Κοιτάξτε, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά πριν ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, είχαμε επισημάνει ότι υπήρχε ένας μηχανισμός που αναδείκνυε κυρίως μέσω των social media και μέσω των ιδιοσιογραφικών ιστοσελίδων γεγονότα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα. Και αυτό πολλές φορές προσλάμβανε και μια διάσταση δολοφονίας χαρακτήρων, δηλαδή ανθρώπων που δεν είχαν καμία σχέση με χαρακτηριστικά τα οποία τους αποδίδονταν, οι πράξεις οι οποίες τους αποδίδονταν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται κάποια ζητήματα στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην κοινωνία από εκεί και πέρα. Το γεγονός ότι δεν είναι αμουρνόμιο μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, οι στρατευμένα τρόλ και τα λοιπά, εδώ τα λέμε τώρα, έτσι. Πάντως, από να υπερασπίζονται το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάει αυτό λίγο πολύ, είναι καταγεγραμμένο. Μου είναι πολύ άβολη αυτή η συζήτηση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, θεωρώ ότι η πολιτική δεν μπορεί να κινείται μέσα από τη διασπορά των ψεύτικων ειδήσεων, ούτε πολύ περισσότερο μέσα από μια κατεύθυνση η οποία δεν έχει σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, με τις πραγματικές επιλογές και με την αλήθεια που αφορά στους ανθρώπους. Το γεγονός όμως ότι μόλις χθες έρχεται ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έως τώρα και στην πραγματικότητα καταγγέλει αυτούς τους μηχανισμούς, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η συζήτηση η οποία γινόταν μέχρι τώρα μάλλον έχει πραγματική βάση και πλέον αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένες αναφορές. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε αναδειχθεί πολλές φορές από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά και τώρα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης και της παρούσης κυβερνητικής θητείας. Και βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία. Πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Εκτιμώ ωστόσο ότι οι πολίτες και μόνο με τα εκλογικά αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογικών αναμετρήσεων έχουν ήδη γυρίσει την πλάτη τους σε όλα αυτά. Και αν κάποιοι πρέπει να πάρουν το μήνυμα, είναι οι ίδιοι οι οποίοι μετέρχονται τέτοιες πρακτικές. Γιατί, κακά τα ψέματα, η δημοκρατία είναι καλά θωρακισμένη. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση οι πολίτες να πέφτουν θύματα τέτοιου είδους πρακτικών. Κύριε Τόλκα, τι λέτε γι' αυτό, για την αναφορά του κ. Σκουρλέτη? Κοιτάξτε, καταρχήν επιτρέψτε μου να πω ότι το να γίνονται μαθήματα δημοκρατίας από την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε παρακολουθήσεις και σε πολλά άλλα ζητήματα απειλής της δημοκρατίας μέσα, για παράδειγμα, και από, από άλλους φορείς που προσπάθησε να ελέγξει με πρόσφατα περιστατικά αυτό που έγινε και με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, νομίζω ότι είναι υποκρισία. Επίσης, είναι υποκρισία το να μην αναγνωρίζει η ίδια η Νέα Δημοκρατία ότι και επισήμως ουσιαστικά σχεδόν έχει τέτοιους αντίστοιχους λογαριασμούς σε μέσα δικτύωσης, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ακολουθούν αυτή τη δουλειά επίσημα και στοχευμένα. Αυτό είναι μια παραδοχή από την πλευρά σας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω όμως το εξής.
Εγώ προσωπικά, τόσο κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, ξέρετε, είχα κάνει και υφυπουργός με τον κύριο Βίτσα, οπότε θα υπήρχε και ένα μεγαλύτερο, αν θέλετε έτσι, βάρος απέναντι σε αυτή την καταγγελία. Τόσο λοιπόν όσο κυβέρνηση και όσο αντιπολίτευση, προσωπικά εμένα δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου να κινητοποιείται ή να οργανώνεται ένα τέτοιο δίκτυο. Άρα λέει ψέματα ο Σκουλέτης. Δεν λέω άμα λέει ψέματα ο κ. Σκουλέτης και οποιοδήποτε επικαλείται τέτοιου είδους επιχειρήματα οφείλει να τα αποδεικνύει. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη σύνεση και μια πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση στο τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά μάλιστα όταν ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση δεν ήταν η κατάσταση και τόσο φιλική για αυτόν και σε μέσα ενημέρωσης αλλά και στα μέσα δικτύωσης. Αλλιώς... Αυτά τα οποία λέγονται από τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ο πρόεδρος σας είπε ότι θα τα παραπέμψει στα αρμόδια όργανα, δεν θέτουν αυτόν εκτός κόμματος κτλ. Και όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα στελέχη θεωρείτε ότι καλώς βγαίνουν και τα λένε όσα λένε, ότι είναι σε πολιτικό επίπεδο, ότι είναι προσωπικό, όπως λέει ο ίδιος, όπως λέει ο κύριος Κασελάκης, ότι δεν τους κάνω εγώ ως προσωπικότητα. Τι ακριβώς είναι όλο αυτό? Κύριε Σταφή, νομίζω ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ξεπεράστηκαν τα όρια. Υπάρχουν όρια στην κριτική και αυτά ξεπεράστηκαν. Όπως υπάρχουν επίσης και όργανα στα οποία πρέπει να εκφράζεται κάθε ένας πολιτικά. Και εκεί είτε εκφράστηκαν πράγματα, είτε δεν εκφράστηκαν από αυτά τα οποία ακούμε και ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα και κυρίως δεν εκφράστηκαν. Αλλά έχουν γίνει συζητήσεις και στην πολιτική γραμματεία, έχουν γίνει συζητήσεις και κατευθείαν του Προέδρου, ακόμα και με ανθρώπους οι οποίοι είχαν εκφράσει αυτές τις διαφωνίες όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα γιατί το κάνουν, θέλουν να κάνουν σαμποτάζ στον Πρόεδρο, θέλουν να κάνουν σαμποτάζ στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θέλουν να κάνουν? Εγώ θα σας πω πολιτικά κάτι. Νομίζω ότι και εδώ και ευρύτερα έχει συζητηθεί ότι, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ακόμα μέσα του ακόμα μία διάσπαση. Και τα κόμματα προχωράνε μέσα από διασπάσεις, μέσα από συνθέσεις, μέσα από τέτοιες, αν θέλετε, κινήσεις, καθώς εθελοντικοί φορείς είναι, αλλά και απ' την άλλη είναι και πεδία ισχυρής σύγκρουσης ανάμεσα στα συμφέροντα τα οποία προσπαθούν να εκπροσωπήσουν. Άρα μία διάσπαση ακόμα την περιμένουμε? Εγώ σας είμαι καθαρός απέναντι και πολιτικά σας λέω ότι όταν υπάρχουν προβλήματα πολιτικής και όταν υπάρχουν πολιτικές αποκλίσεις τόσο μεγάλες, δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να πιέζεται ή να πιέζει καταστάσεις έτσι ώστε να ξεφεύγουμε από όρια πολιτικής κριτικής αλλά και κομματικής λειτουργίας. Άρα να ανοίξουν την πόρτα να φύγουν, άμα διαφωνούν πολιτικά. Εγώ λέω ότι όποιος έχει διαφορίες πολιτικές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται με την πολιτική διακήρυξη, η οποία για παράδειγμα λέει τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία για παράδειγμα λέει την αξιοποίηση όλων των στελεχών σε επίπεδο κοινωνικό. Δεν τους αναγκάζει κανείς να μένει. Κανένας δεν αναγκάζει κανέναν να μείνει σε ένα κόμμα. Και ξέρετε, όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πάρα πολλές μετακινήσεις πολιτικές, όχι μόνο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία αντιστοιχίζονται με τέτοιου είδους πολιτικές επιλογές. Και να τονίσω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι κρίσιμο νομίζω και έχει και μια επικαιρότητα. Όλοι μας πρέπει να παλεύουμε για την ενότητα όταν είμαστε μέσα σε ένα κόμμα και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για αυτούς που θέλουμε να εκφράσουμε και να εκπροσωπήσουμε. Για τις λύσεις τις οποίες θέλουμε να προτείνουμε για την ελληνική κοινωνία, μια ελληνική κοινωνία που αυτή τη στιγμή έχει σοβαρότατα προβλήματα. Μάλιστα. Και δεν ανταποκρινόμαστε σε αυτό που θα περίμενε από εμάς η ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Το να διεκδικούμε την ενότητα όμως, εφόσον όλα αυτά τα πράγματα έχουν ληφθεί, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο με ένα συνέδριο πολύ πιο γρήγορα. Κάτι το οποίο συζητήθηκε μάλιστα και στην πολιτική γραμματεία του προηγούμενου διάστημα. Ένα συνέδριο πιο γρήγορα θα ήταν πολύ μεγαλύτερης έντασης και θα οδηγούσε ακριβώς αυτά που θα ήθελε κανείς να αποφύγει. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να καρπίσει από ό,τι καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ιστορία της σύγκρουσης, δεν είναι έτσι? Και να πάει να μεταξελιχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτός είναι και ο στόχος. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν εμπλεκόμαστε ουσιαστικά και τυπικά με τα θέματα τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καμία εμπλοκή, ούτε θέλουμε να έχουμε καμία εμπλοκή. Άλλωστε, θα γίνουμε όχι μόνο αξιωματική πολίτευση, αλλά θα έχουμε χαρακτηριστικά έτσι πολιτικές πρωτοβουλίες με την πρότασή μας στην πολιτική και όχι με το τι αν θα χάρει κάποιος άλλος. Στην κοινωνία είστε αξιωματική αντιπολίτευση, πιστεύετε? Εγώ στην κοινωνία θα είμαστε. Αυτό που πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ο κόσμος να αγκαλιάσει την πολιτική μας πρόταση, ώστε για να μην είμαστε απλά
Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση ή να είμαστε δεύτερο κόμμα με 13% ή ούτε με 14%. Ο στόχος μας είμαστε να, να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας. Όμως θα μου επιτρέψετε σήμερα και θα μου το επιτρέψετε έτσι να αφιερώσω το χρόνο μου στη Φόφη Γεννηματά. Και σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, γιατί ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Η Φόφη είχε κάποια χαρακτηριστικά που νομίζω αξίζει να τα συζητήσουμε. Αγωνίστηκε μέχρι την τελευταία μέρα, χωρίς να βάλει το πρόβλημά της μπροστά. Δέχτηκε χιλιάδες επιθέσεις. Θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ ότι ένα μέρος, και αυτό είναι ντροπή για την κοινωνία μας, κατηγόρησε την Φόφη Γεννηματά όταν οι θεραπείες της είχαν δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Και η Φόφη παρόλα αυτά έμεινε με αξιοπρέπεια, στάθηκε με αξιοπρέπεια. Το πρόβλημά της δεν το έβαλε μπροστά στην πολιτική. Συμπεριφέρθηκε με ανθρωπιά. Και όσο αφορά εμάς το ΠΑΣΟΚ, την παράταξή μας, χωρίς τη Φόφη, όταν υπήρχε ένας παντοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ, μια παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αν δεν υπήρχε η Φόφη να ενώσει την παράταξη, να την κρατήσει όρθια σε μια πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο, σήμερα δεν θα μπορούμε να είμαστε εδώ. Άρα θεωρώ ότι αυτό που σηματοδοτεί η Φόφη Γεννηματά για μας είναι πηξίδα για το μέλλον, που έχει να κάνει και με πολιτικά χαρακτηριστικά αλλά με την ανθρωπιά, που είναι σπάνιο φαινόμενο στην πολιτική. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Όχι. Εντάξει, τώρα βέβαια ακούω και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, που ακούσαμε και τον κύριο Χριστίδη χθες. Υπάρχει αυτή η διάθεση από το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο να γίνουν ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά να κυβερνήσουν και τη χώρα. Βέβαια, εγώ παλιό το είπα και χθες, ότι τώρα είναι η ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Υπήρχε ένα σύνθημα παλιό του ΠΑΣΟΚ, προεκλογικό, το οποίο έλεγε το ΠΑΣΟΚ θέλει και ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί. Τώρα, να το αντιστρέψουμε. Το ΠΑΣΟΚ θέλει, ο λαός, μάλλον. Το ΠΑΣΟΚ θέλει, καλά λέω, ο λαός μπορεί, δεν ξέρω. Στο χέρι τους είναι. Έτσι, δεν ξέρω. Να μου πεις για την κυρία, για την, συγγνώμη, για την κυρία, για την Φόφη Γεννηματά. Ήταν μια φυσιογνωμία, διάδοχος του πατρός της, του Γεωργίου Γεννηματά. Ισχυρή πολιτική φυσιογνωμία, όντως ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και το κράτησε όρθιο. Ήταν από τα πολιτικά στελέχη. Είχα την τιμή 2-3 φορές να συζητήσω μαζί έτσι, σε στενό κύκλο από κάποιες παρουσίες της εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν άνθρωπος με πολύ έτσι, οργανωμένο μυαλό και πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό το οποίο έκανε και πολύ καλή γνώστη των θεμάτων τα οποία συζητούσε. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, σχόλιο αναφορικά με την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε και ο Παύλος Τσίμας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ. Αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως να βάζουν από κάτω ένα τίτλο πολεμικός αναλυτής ή πολεμικός ανταποκριτής. Πολεμικός ανταποκριτής. Δεν εμφανίζονται με τίποτα κράνη και να γράφει εδώ, ας πούμε, press correspondent, κάτι τέτοιο. Γιατί. Press ΣΥΡΙΖΑ που σου. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ που σου, ας πούμε, έτσι. Μεταφερόμαστε στο πεδίο μάχης, ας πούμε, στην Κουμουνδούρου. Για να δούμε. Για να δούμε. Θέλω πρώτα απ' όλα, Παύλο, να σε ρωτήσω εάν πιστεύεις με αυτή την εικόνα που έχει διαμορφωθεί ότι υπάρχει επιστροφή, υπάρχει γυρισμός. Νομίζω ότι τουλάχιστον όλες οι ενδείξεις που έχουμε ως τώρα δεν είναι πρόθεση του νέου Προέδρου και του κύκλου του να υπάρξει γυρισμός. Νομίζω ότι αν ήθελε να κάνει κάποια κίνηση εκτόνωσης, κάποια κίνηση ενωτική, θα την είχε κάνει. Αντιθέτως, δεν την κάνει και δεν βλέπω να έχει πρόθεση να την κάνει. Υπάρχει και πρόθεση από την πλευρά των διαφωνούντων να συμβιβαστούν, ούτε αυτό δεν φαίνεται. Όχι, αν το μήνυμα είναι ισοπαίνεται, δεν ξέρω αν ανοίγετε το στόμα σας ή διαγράφεστε, είναι φανερό ότι δεν θα επιλέξουν τη σιωπή, όχι. Άρα δεν βλέπω ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά εύκολο δρόμο επιστροφής. Η κρίση φαίνεται ότι έχει μπει σε έναν μηχανισμό που θα οδηγηθεί στα άκρα της. Να προσπαθήσουμε λίγο να το καταλάβουμε όμως, γιατί λέει ο κύριος Κασελάκης από την πλευρά του ότι εμένα ήρθαν και με ψήφισαν κάποιοι άνθρωποι με συγκεκριμένες διαδικασίες, τις οποίες εσείς δεν σέβεστε, αμφισβητώντας με, δίνοντας μια συγκεκριμένη εντολή να τα αλλάξω όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη δική του σκοπιά, λοιπόν, δεν έχει δίκιο. Θα είχε δίκιο αν αυτό είχε ένα πολιτικό περιεχόμενο πρώτον και αν δεύτερον είχε. Ξέρεις, την ουσιαστική νομιμοποίηση να το κάνει, πέρα από την τυπική. Δηλαδή, εάν ο κύριος Κασελάκης έλεγε ότι
Παιδιά, εγώ αυτό το Α και αυτό το ρο από τον τίτλο του κόμματος θέλω να τα σβήσω. Mm-hmm. Δεν θέλω να είμαστε ούτε ριζοσπαστικοί ούτε αριστερά. Mm-hmm. Θέλω να είμαστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, σοσιαλδημοκρατικό, κατά το πρότυπο του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν το έλεγε καθαρά και έλεγε ότι αυτή την, έτσι εξέλαβα την εντολή μου να εκλεγώ, σε αυτή τη βάση λοιπόν, όποιος διαφωνεί μαζί μου και δεν σέβεται αυτή την εντολή, πρέπει να φύγει ή πρέπει να τον διαγράψω. Αλλά δεν το λέει. Στην πραγματικότητα η βάση της, του καυγά είναι αναγνωρίστε ότι είμαι πρόεδρος ή υποταχθείτε στην εξουσία του Προέδρου. Αλφα, αυτό είναι μη πολιτικό. Ο αρχηγισμός που εκπέμπεται σε ένα κόμμα που δεν διέπεται, εν πάση περιπτώσει, από τέτοιου είδους πολιτικές αρχές. Και β' η πολιτική ρηχότητα του. Δεν υπάρχει το πολιτικό περιεχόμενο. Εάν, ξαναλέω, εάν ο Κασελάκης έλεγε ότι εγώ εξελέγει με μια ατζέντα να αλλάξω το ΣΥΡΙΖΑ, να σβήσω το ΡΟ, να σβήσω το Α, να μην είμαστε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να είμαστε κάτι άλλο. Να γίνουμε κάτι άλλο. Και όποιο συμφωνεί με αυτή την εντολή μαζί μου ή άλλοι έξω, αυτό θα ήταν μια πολιτική διαμάχη. Και πάλι θα τίθεται το ερώτημα, έχει την ουσιαστική νομιμοποίηση ο κ. Κασελάκης να το κάνει? Ξέρεις, από τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, ίσως το πιο απλό αλλά πιο πιστικό είναι ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία παραπέμπονται για διαγραφή αυτοί που παραπέμπονται, έχει στο καταστατικό την εξής προϋπόθεση. Για να εκλεγείς μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, πρέπει να είσαι τουλάχιστον 5 χρόνια μέλος του κόμματος. Και λένε, η Επιτροπή Διοντολογίας πρέπει να έχει πενταετή προϋπηρεσία στο κόμμα για να εκλεγεί. Ο πρόεδρος δεν χρειάζεται να έχει ούτε μια μέρα. Πάντως, από την άλλη, θα επιμείνω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές, πολιτικές νοοτροπίες που τον έφεραν αρκετά χαμηλά, πολύ χαμηλά. Και επιπλέον εξέλεξε έναν καινούριο αρχηγό από το πουθενά σε μια, πάση περιπτώσει, συμπεριφορά των ψηφοφόρων που πρόδιδε ένα αίτημα. Ναι, έτσι σίγουρα, δεν είναι? Σίγουρα. Ένα αίτημα ανανέωσης και ένα αίτημα διεκδίκησης εξουσίας. Αυτό είναι το αίτημα. Νομίζω σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι άνθρωποι που πήγαν να ψηφίσουν, και δεν ήταν λίγοι, ήταν 160.000 άνθρωποι, και θέλανε αλλαγή και θέλανε να ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα εξουσίας. Ο κύριος Κασελάκης λέει: η αλλαγή είμαι εγώ. Το είπε και η κυρία Βιέρη μια φορά, θυμάστε, σε μια περίφημη ατάκα τηλεοπτική. Η αλλαγή είμαι εγώ. Είμαστε εμείς. Είναι τα νέα πρόσωπα. Ο Τσίπρας πρέπει να παρέμβει? Όλοι αναρωτιόνται αν θα παρέμβει. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν θα παρέμβει. Δεν το βλέπω πάντως. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας για τους δικούς του λόγους αφήνει την κρίση να εξελιχθεί. Εμείς τα είπαμε πάντως και χθες. Ναι, όχι, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει έτσι ένα μεγάλο κουβά με popcorn και κάτι και παρακολουθεί. Και βλέπει, ακριβώς. Σε αυτό που είπε ο αγαπητός και εξωσέβωτος κύριος Τσίπρας περί προϋποθέσεων εκλογής στην Επιτροπή Δοντολογίας στο μελών της, ο πρόεδρος κάποιου κόμματος δεν εκλέγεται στην Επιτροπή Δοντολογίας. Προεδρεύει εξ οφίτσιο. Έτσι. Άρα, εκεί μπορεί να πούμε ότι παρακάμπτεται. Αλλά τα 5 χρόνια είναι σημαντικά, γιατί και χθες είπε ο κύριος Κασελάκης στο Twitter, τώρα λέγεται, γιατί παλιά λεγόταν Twitter, τώρα πώς λέγεται, Twitter. Τώρα... Το Twitter. Μου είναι δύσκολο τώρα να το συνηθίσω, να το λέω X, δηλαδή. Ναι, καλά, παλιά λέγαμε Twitter, τώρα πώς λέμε, Twitter. Πες το έτσι. Καλά, είπε στο Twitter, δηλαδή, να ξέρετε τι εννοούμε. Πώς δεν στο πήρε το εξύτερο, να πούμε, έτσι. Είπε στο εξύτερο του χθες ότι 5 χρόνια, λέει, οι συγκεκριμένοι δεν κάθονται καλά και αναρωτιέται κανείς φυσιολογικά, πού τα ξέρεις, αγαπητέ κύριε Κασελάκη, τι γινόταν εδώ και 5 χρόνια. Τέλος πάντων. Έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτό. Έχω την εντύπωση. Έχει, ναι, έχει, ναι. Έχει πραγματικά θα πολύ ξεπεράσει δρόμο και τον ακόμα. Νίκο Φόσκολο. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, εγώ ξαναλέω, τα είπα και χθες, θα πω και σήμερα. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το πολιτικό γραφείο του Αλέξη Τσίπρα. Έχει ήδη κόσμο που εργάζεται εκεί. Υπάρχει ήδη έντονη δραστηριότητα και θα δούμε... Πολύ ύφοφτον. Θα δούμε προς τα πού θα πάει όλο αυτό. Θα πάει προς την Ευρώπη ή θα μείνει εδώ με κάτι νέο? Αυτό τώρα πώς μας προέκυψε ξαφνικά τέτοια λατρεία όλη με την Ευρώπη? Και ο κύριος Κόκκαλης κατά την Ευρώπη το βλέπει, όχι, λέει... Καλά, εντάξει, αφού είναι στην Ευρώπη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά σου λέει δεν θέλω κόμμα στην Ελλάδα, θέλω να είναι κόμμα στην Ευρώπη. Άμα να το κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, το κάνεις ευρωπαϊκά, δεν διαφωνώ, αλλά...
τώρα και ο κύριος Τσίπρας ξαφνικά μόνος στην Ευρώπη. Θέλει. Μάλιστα. Τώρα τι να σας κάνουμε, εσείς θέλετε διάλειμμα. Εμείς λέμε να το τραβήξουμε λίγο ακόμα. Θέλετε να θέλουμε. Θέλετε να θέλουμε ή θέλουμε να θέλετε. Ό,τι θέλουμε. Θέλουμε να δούμε λίγο ακόμα ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάμε να επιστρέψουμε μετά στα απολύτως δικά μας, εδώ, ναι, στα της περιοχής. Λοιπόν, τα λέγαμε και τώρα, πριν από λίγο, παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ζητούν αρκετά στελέχη. Συγγνώμη. Και πρέπει να δούμε πια ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν για τις wannabes διαγραφές. Ναι. Γιατί, εντάξει, δεν μπορώ εγώ τώρα να λέω στον Παύλο σε διαγράφω, όχι κύριε. Πώς θα σε διαγράψω έτσι? Πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία. Η προσήκουσα διαδικασία, όπως λένε. Για να δούμε. Ο Πάνος Κουρλέτης μάλιστα κάνει λόγο για δημοσιογράφους τρόλς που δούλευαν υπόγεια γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, προκαλώντας την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία του ζητάει να τους κατονομάσει. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος δηλώνει ότι οι αποκεφαλισμοί δεν ταιριάζουν στην κουλτούρα της αριστεράς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο που έχουν υποθεί, αλλά είναι εδώ Γιάννης Φασουλάς, διότι θέλω να τον ρωτήσω, Γιάννη, έρχονται και άλλες διαγραφές? Είναι το πρώτο που, η πρώτη μου απορία μετά από όλα αυτά που έχουν διαμειφθεί το τελευταίο 24ωρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Αν λάβουμε υπόψη το μήνυμα των στενών συνεργατών το μεσημεριανό του κυρίου Κασελάκη, ότι τέτοιες πρακτικές δεν γίνονται πλέον ανεκτές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδιοκτήτες και ότι η νέα ηγεσία δεν είναι υπό την κυδαιμονία καμίας ελίτ, θα σου έλεγα ότι όλα είναι ανοιχτά από τη στιγμή που το κουτί της Πανδώρας πλέον έχει ανοίξει στην Κουμουνδούρου. Όμως, μετά τις χθεσινές αποφάσεις του κυρίου Κασελάκη, επειδή, ναι, το κλίμα είναι τεταμένο, θεωρώ ότι δύσκολα, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, θα ξαναδούμε τη φράση «έθεσαν εαυτόν εκτός κόμματος». Λες, δύσκολα. Δύσκολα. Πάντως, μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε εδώ, τώρα, πριν την ώρα που έπεφτε το φίλερ, ότι ο κύριος Δρίτσας έχει κάνει μια δήλωση. Το έβλεπα και εγώ τώρα στο διαδίκτυο. Έχει κάνει μια ανάρτηση και ζητάει να τεθεί εκτός κόμματος, να θέσει εαυτόν εκτός κόμματος ο κύριος Κασελάκης και να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα, λέει ο κύριος. Δηλαδή, ο αρχηγός, ο οποίος εξελέγει πριν από ένα μήνα από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει άλλο κόμμα, λέει ο κύριος Ρίτσας. Ναι, και αυτό ακριβώς είναι το σημείο το οποίο υπάρχει σφοδρή αντίδραση από την πλευρά των νεοπροεδρικών, ότι εδώ δεν αμφισβητούν πλέον. Αλλά αμφισβητούν, δεν αμφισβητούν τον πρόεδρο, αμφισβητούν τη διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μου λες, τι θα κάνει ο Μπρέλα και ο κύριος Τσακαλώτος? Κύριε, ο κύριος Τσακαλώτος. Πώς πάει η συγκέντρωση υπογραφών, διότι έχουν ένα κείμενο για το οποίο μαζεύουν υπογραφές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καταρχάς η Ομπρέλα, από ό,τι συνομιλώντα με στελέχη μου έλεγαν, δεν θα σας αφήσουμε να πλήξετε. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Σε ό,τι αφορά καλά, το θέμα. Δεν νομίζω να ανησυχούν πάντως, γι' αυτό δεν πλήττουμε σίγουρα. Έτσι, αυτό το έχουν καταφέρει λοιπόν, σίγουρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα επόμενα, ναι, βήματα, τα επόμενα μεγάλα βήματα, εκτιμούν, όλα δείχνουν δηλαδή και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα βγουν αυτά τα μεγάλα βήματα μέσα στο Νοέμβριο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία. Λοιπόν, και νομίζω είναι ότι τα μεγάλα βήματα δηλαδή. Τα μεγάλα βήματα. Τι μπορεί να είναι ένα μεγάλο βήμα? Ένα μεγάλο βήμα είναι η αποχώρηση. Ίδρυση κόμματος δηλαδή. Καταρχάς η αποχώρηση και στη συνέχεια το επόμενο βήμα, νομίζω, είναι ότι ο σχηματισμός οποιοδήποτε φορά, για το οποίο ήδη έχουν μιλήσει και ήδη έχει απαντήσει η Κουμουνδούρου που τους κατηγορεί και λέει ότι εσείς ήδη σχεδιάζετε να δημιουργήσετε νέο φορέα, να εμφανίσετε δηλαδή νέο κόμμα στην πολιτική σκηνή. Η κυρία Αξιόγλου, τι ρόλο παίζει σε αυτό όλο? Διότι είναι να μην σταθούμε προσωπικά στην κυρία Αξιόγλου, επομένως. Νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο στο οποίο πέφτουν αναγκαστικά τα φώτα. Να μην σταθούμε αποκλειστικά στο πρόσωπο. Και δεν έχει μιλήσει γι' αυτό το λέω. Δεν έχει μιλήσει. Ναι. Να μην σταθούμε αποκλειστικά στο πρόσωπο κυρίας Αξιόγλου, αλλά να πούμε περισσότερα σε σχέση με τους 6-6. Δηλαδή την κίνηση η οποία, ναι, βρίσκεται και υποστηρίζει την κυρία Αξιόγλου, την υποστηρικτές στην προηγούμενη φάση και όχι μόνο. Θα σου έλεγα με ένα τίτλο «Στάση αναμονής». Και θα προέστε. Οι 6-6 είναι αυτοί που υποστηρίζουν την κυρία Αξιόγλου? Κ. Τζακόπουλος, κ. Ηλιόπουλος και άλλα στελέχη. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα σου έλεγα στάση αναμονής. Αλλά υπάρχει και μια μηχανία από την πλευρά τους, διότι άλλα ήταν τα δεδομένα όταν ξεκίνησε η προεκλογική κούρσα και είδαμε και πώς κατέληξε. Ποιες είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες από εδώ και πέρα? Μου έχεις πει ότι 11 με 12, ναι, του Νοέμβρη είναι προγραμματισμένη η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί λες είναι προγραμματισμένη? Χθες μου έλεγες θα γίνει. Τώρα μου λες είναι προγραμματισμένη, δηλαδή μπορεί και να μην γίνει. Δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Ναι. Λοιπόν, έκανα ένα κύκλο τηλεφωνημάτων, μου έλεγαν ότι προχωράει, δεν υπάρχει θέμα στο να μην γίνει η Κεντρική Επιτροπή, αλλά άκουσα όμως και άλλες φωνές
σε σχέση με, με την ημερομηνία. Εμείς μένουμε στην 11 και 12 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε λες ότι δεν θα έχει γίνει τίποτα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αποχωρήσεις, γιατί για τις διαγραφές δεν ξέρουμε. Έχει κάνει ήδη 4 ο Καζελάκης. Όχι, αποχωρήσεις όχι, διότι πρέπει να βρεις και ένα βήμα για να κάνεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα πρέπει να παρουσιάσεις και την πολιτική αιτία και την πολιτική θέση, γιατί προχωράς σε μια αποχώρηση. Ενδεχομένως να έχουμε, λέω τώρα, ναι, που δεν φαίνεται για την ώρα, μια συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, ναι, όπου υπάρχει ένα αίτημα από 9 μέλη να συνεδριάσει εκτάκτως μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Μάλιστα. Και τις αποφάσεις του κυρίου της Χρυσής. Τώρα, θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Εδώ μπαίνει πάρα πολύ, θα το δούμε μετά και στο βίντεο, μπαίνει πάρα πολύ το όνομα Τσίπρα στην υπόθεση. Γιατί το λέω? Λένε κάποιοι σήμερα, καλούν τον κύριο Τσίπρα να τοποθετηθεί. Και μάλιστα από όλες τις πλευρές. Τον καλούν και από την εσωκομματική αντιπολίτευση και άνθρωποι που είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη. Όταν λέει ο Κασελάκης ότι οι διαγραφέντες έκαναν επί 5 χρόνια αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι λέει ακριβώς, εννοεί ότι αυτοί είναι οι υπονομευτές του Τσίπρα για τους οποίους γινόταν τόσος λόγος προεκλογικά? Δηλαδή λέει ουσιαστικά ότι αυτοί που τώρα τον αντιμάχονται είναι οι υπονομευτές του Τσίπρα? Πολύ καθαρό, ο κύριος Κασελάκης. Είναι πεντακάθαρο, νομίζω, το λέει ο κύριος Κασελάκης. Σε ό,τι αφορά τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο έχει ανοίξει παρέμβαση Τσίπρα, αυτό θα το αποφασίσει ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, και θα το δούμε αν θα παρέμβει ή όχι το επόμενο διάστημα με βάση τις εξελίξεις. Αλλά υπάρχουν φωνές, πάντως, βλέπεις, Γιώργος, και από τη μια πλευρά και από την άλλη, που ζητάνε από τον πρώην πρόεδρο να παρέμβει και να επιμείνει. Πάντως, είναι η πρώτη φορά από τότε που συζητάμε στο ρεπορτάζ αυτό που δεν μου αποκλείεις μια παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα. Δεν την αποκλείω. Δεν μπορώ να τη γνωρίζω αυτή τη μέρα, γιατί δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ, ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, αλλά αφήσαμε ένα θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ένα θέμα σε ό,τι αφορά την διαδικασία για το πώς μπορεί να προχωρήσει το θέμα των διαγραφών. Ναι, πώς μπορεί να προχωρήσει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης έκανε μια ανάρτηση, είπε ότι θέτουν αυτόν εκτός κόμματος. Ναι. Τώρα τι γίνεται? Ποια είναι η συνέχεια? Η συνέχεια ποια είναι? Η Επιτροπή Διοντολογίας, πειθαρχικό να το πω πολύ πιο απλά, θα συστήσει μια τριμελή επιτροπή. Η τριμελή επιτροπή θα συνομιλήσει και με τους καταγγέλλοντες και με τους καταγγελόμενους. Και από εκεί και πέρα η επιτροπή, το πειθαρχικό, θα ζητήσει μια γνωμοδότηση και από το αρμόδιο όργανο, δηλαδή ο λόγος χάρη την Πολιτική Γραμματεία. Θα πάρει λοιπόν αυτές τις εισηγήσεις, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας, παύλα πειθαρχικό, πρόεδρος είναι ο κύριος Κοτσακάς, και θα πάρει την όποια απόφαση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Πάμε να δούμε στο βίντεο όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες από τότε που ο κύριος Κασελάκης με μία ανάρτηση από το Μαϊάμι έθεσε εκτός κόμματος φίλοι Σκουρλέτη και Βίτσα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος από το Μαϊάμι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε στους χορηγούς, όπως τους χαρακτήρισε του Κυριάκου Μητσοτάκη, την πόρτα της εξόδου. Ανταυτού, κάποιοι μας πνίγουν με την άρνησή τους να αποδεχτούν την εκλογή προέδρου από τη βάση, αλλά εμφανίζονται ως στελέχη ΣΥΡΙΖΑ κάθε μέρα στα κανάλια παίζοντας το παιχνίδι τους. Συνεπώς, οι κύριοι Βίτσα, Σκουρλέτης, Φίλης που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην τηλεόραση για να αντιπολιτευτούν το ίδιο τους το κόμμα, επέλεξαν να θέσουν τον εαυτό τους εκτός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Τα τρία στελέχη του κόμματος απάντησαν με συντονισμένα πυρά κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος Σκουρλέτης μάλιστα άφησε αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για παράκεντρα στα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ ξέρω, για παράδειγμα, ναι, ότι επώνυμοι που αρθρογραφούν σε εφημερίδες ήταν υπεύθυνοι 50 λογαριασμών και των social media ποια του Προέδρου. Σας απαντάω, παράκεντρα, δεν τα ξέραμε επίσημα. Παράκεντρα από αμέσως από το κόμμα. Και ήταν γύρω από το Τσίπρα. Αυτό. Για αποστολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Στέφανο Κασελάκη ο Νίκος Φίλης. Αποστολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Εκ του αποτελέσματος αυτό συμβαίνει. Εξωπολιτικούς παράγοντες. Δυστυχώς. Τα λέει, άλλος σου έδειξε την πόρτα. Ρε αδελφέ, εγώ την έκλεισα αυτή την πόρτα. Ξέρω και πως ανοίγει και πάντοτε την άνοιγα για να μπουν οι κόσμος μέσα. Με ανάρτησή του, Ευκλήδης Τσακαλώτος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επόμενη μέρα του κόμματος. Όπως είπα στην Πολιτική Γραμματεία, είναι κατανοητή μια ειλικρινής αγωνία για ενότητα. Αλλά με τέτοιες πρακτικές δεν είμαι σίγουρος ότι είναι εφικτή. Είδομεν. Οι τρεις επιχειρούν την αποδόμηση όχι μόνο του νεοεκλεγέντος νέου Προέδρου, αλλά της ίδιας της δημοκρατικής διαδικασίας εκλογής του από τη βάση του κόμματος, τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας μήνυμα και σε άλλα στελέχη. Ας γίνει αντιληπτό από όλους. Τέτοιες πρακτικές δεν γίνονται πλέον ανεκτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ιδιοκτήτες. Ανήκει στον κόσμο του, στη βάση του, και αυτή η βάση έχει αποφασίσει να έχει νέα πολιτική ηγεσία. Αυτούς εκπροσωπούμε και σε αυτούς λογοδοτούμε. Έχουμε και μία έλλειψη σεβασμού
και προς το πρόσωπο του Προέδρου, αλλά και των υπόλοιπων μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Προχωράμε, Πρόεδρε, και θα αντέξουμε και θα ξανανικήσουμε. Αν δεν μπορεί να τα αποδείξει αυτά ο κύριος Φίλης, πρόκειται περί συκοφαντίας. Στην απόφαση Κασελάκη για τη διαγραφή των τριών αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Κοτσακάς. Η κρίση του Προέδρου ότι κάποιος είναι εκτός της γραμμής του κόμματος είναι αξιολογική κρίση. Δεσμεύει κάποιον αυτή η κρίση? Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Αυτός είναι ο ορισμός του κακού χαμού. Ναι, έχει ποδοσφαιρικό σύνθημα, αλλά δεν το λέμε. Γιατί έχει και σουρού. Θα μου το πεις μετά. Ναι. Αλλά... καλά είπα εγώ ότι αυτοί οι οποίοι σχολιάζουν τα του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ενδύονται το ένδυμα του πολεμικού ανταποκριτή. Δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Και δεν φαίνεται να πηγαίνει καμία πλευρά να κάνει πίσω, έτσι. Είναι και οι δύο στα χαρακόμματα. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον μέρα με τη μέρα πώς θα εξελιχθεί και πού θα καταλήξει. Ναι, κλιμακώνεται εντάξει. Πάει και χειροτερεύει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και ερχόμαστε.
κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Δύο μαζί λοιπόν, συνεχίζουμε και αυτό το απόγευμα, φυσικά στη Δέλτα Τηλεόραση και θα πάμε όπως σας υποσχεθήκαμε, Παύλο, στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, που μόνο ευχάριστα δεν είναι. Καθόλου. Γιατί χθες φεύγοντας από εδώ το βράδυ, μάθαμε αυτή την τραγική είδηση του θανάτου του Δημήτρη Τσιακυρούδη, του γνωστού προπονητή Στίβου στον Εθνικό, και καθηγητής γυμναστικής. Φυσικής αγωγής. Νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερος από τον Κοσμά Πανταζή να μας πει δύο λόγια που τον έχουμε κοντά μας. Κοσμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Μία πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Μία είδηση που, όπως είπε και η Κατερίνα, έγινε γνωστή χθες το βράδυ. Με τον Δημήτρη Τσιακυρούδη να μην είναι πλέον κοντά μας, τον προπονητή των επιτυχιών, τον προπονητή που έχει βγάλει τόσους και τόσους αθλητές, τον προπονητή του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ξαφνικά, χθες το απόγευμα, ο 56χρονος coach, όντας στο προπονητήριο απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς, ένιωσε μία διαθεσία και στη συνέχεια κατέρευσε και έφυγε έτσι από την ζωή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μαζί με τους αθλητές του σχεδόν όλη την ημέρα. Όταν δεν ήταν με τους αθλητές του, ήταν με τους μαθητές του στο σχολείο. Είχε καταφέρει να βγάλει παιδιά από τον λάθος, όπως λέμε, δρόμο. Παιδιά τα οποία είχαν τέλος πάντων κάποια προβλήματα στην οικογένειά τους, στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, να τα βοηθήσει, να τους δώσει τα εφόδια να ξεφύγουν και να φτάσουν μέχρι και στον πρωταθλητισμό και στις επιτυχίες από εκεί που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Ένας άνθρωπος ο οποίος και είχαμε κάνει ανάλογα ρεπορτάζ εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση, είχε καταφέρει να μέσα σε αίθουσες σχολείων, οι οποίες ήταν ανεκμετάλλευτες, οι οποίες ήταν κενές, άδειες αίθουσες, με υλικά τα οποία έβρισκε. Ήταν το ρεπορτάζ που πραγματικά είχε γίνει viral και στο YouTube. Το είχες αναδείξει πέρυσι, Κοσμά. Ναι, πέρυσι ήτανε. Και είχε καταφέρει ουσιαστικά να φτιάξει ένα γυμναστήριο με δικά του υλικά μέσα σε σχολείο. Ανακυκλώσιμα. Ο Δημήτρης Τσιακυρούδης, ανακυκλώσιμα υλικά. Ήταν καθηγητής φυσικής αγωγής στο 4ο ΠΕΠΑΛ μέχρι πρόσφατα και μάλιστα χθες το πρωί, προς μεσημέρι, είχε πραγματοποιήσει και μία ανάρτηση, είχε φτιάξει ένα καινούριο χώρο, αυτή τη φορά όχι γυμναστικής, ένα καινούριο χώρο εντός του σχολείου, σε μία γωνία την οποία τη χαρακτήρισε με την ανάρτησή του εκπαιδευτική γωνία και στην οποία θα μπορούσαν και ψυχαγωγία, στην οποία θα μπορούσαν τα παιδιά του σχολείου να καθίσουν και να διαβάσουν, να συζητήσουν. Συνέχισε δηλαδή να κάνει. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν άνθρωπο, Κοσμά, ιδιαίτερα δραστήριο. Έναν άνθρωπο που είχε πολύ μεράκι πολύ για τη δουλειά του και έναν άνθρωπο που έδινε τα πάντα στα παιδιά στο μέλλον αυτού του τόπου, στο μέλλον του αθλητισμού. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και αν τα λόγια μας λίγο δυσκολεύονται να βγουν, είναι γιατί κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει από χθες το βράδυ αυτό που συνέβη. Και με όσους μιλήσαμε, καταρχάς. Έστειλε και μήνυμα για καλή επιτυχία στην πρεμιέρα σου τη Δευτέρα. Ναι. Στο Πάμε Γήπεδο. Μας είχε στείλει και μήνυμα γιατί είχε σχολιάσει κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής. Είχε σχολιάσει συγχαρητήρια για την πρεμιέρα την προηγούμενη μέρα και πραγματικά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε και ανέπνεε για τους αθλητές του, για την γυμναστική και κανείς δεν θα τον ξεχάσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχα πολλά τηλεφωνήματα χθες από διάφορους ανθρώπους για να με ρωτήσουν καταρχάς αν ισχύει αυτή η είδηση. Μηδέ μόλις ξέρουμε. Ναι, και ήθελα πάρα πολύ να την διαψεύσω. Όπως και επίσης σήμερα μίλησα με κάποιους ανθρώπους κοντινούς του και από τον αθλητισμό και πραγματικά όλοι ήταν παγωμένοι. Να πούμε ότι το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Τσιακυρούδη θα έχουμε την ευκαιρία, θα έχει όποιος θέλει την ευκαιρία, να το πει αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Μάλιστα.
Καλό παράδεισο να έχει ο Δημήτρης Τσιακυρούδης. Έχει αφήσει το, και αυτό το δικό του στίγμα. Άνθρωπος προς μίμηση, διότι ακόμα και εγώ που δεν μπορώ να θεωρηθώ έτσι, να θεωρηθώ τιμά άνθρωπος των γηπέδων, ήταν μια φυσιογνωμία πάρα πολύ οικία. Είμαστε και πολύ κοντινή ηλικία. Ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι ήξερες ότι είναι όλη την ημέρα στο γήπεδο. Δεν τον έβλεπες πουθενά άλλου. Ήταν ό,τι ώρα και να πήγαινε στο γήπεδο, ο Δημήτρης Τσιακυρούδης ήταν εκεί μέσα. Έτσι. Ναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Βεβαίως. Συλληπιτήρια. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κοσμά. Λοιπόν, και χθες, λίγο πριν σκάσει έτσι, αυτή η εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση, μας έκανε κλικ μια άλλη είδηση, Παύλε. Η είδηση της... Βέρε, καλώς σας και ασαργήσανε. Ναι. Έτσι αναθερμάνθηκε αυτό το ενδιαφέρον της Eldorado Gold για τον λόφο του περάματος εδώ στην περιοχή μας. Μια ιστορία που κι αν δεν μας έχει ταλανίσει πάρα πολύ καιρό τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει εκατοντάδες ανθρώπους στους δρόμους να διαδηλώνουν κατά της οποιασδήποτε επένδυσης χρυσού στην περιοχή. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα ήθελα έτσι και τη δική σου τοποθέτηση. Ναι. Εκ προημίου να πω ότι είμαι εναντίον της οποιασδήποτε επένδυσης επιβαρύνει το περιβάλλον. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Σε μια εποχή που η περιοχή μας στήριζεται από την ανεργία, είναι σωστό να είμαστε ενάντια σε μια επένδυση η οποία θεωρητικά θα φέρει θέσεις εργασίας. Όχι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία θα βάλει αγγελία στην εφημερίδα, θα ζητούνται 250 ενδίκευτοι εργάτες. Καλά, δεν είναι η ηχθειοκαλλιέργεια με λαβράκια. Ακριβώς. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είναι μια πολύ εξειδικευμένη, μιλάμε για πετροβιομηχανία, έτσι, χημική βιομηχανία. Αυτοί οι οποίοι θα δουλέψουν εκεί μέσα είναι, πρέπει να είναι πολύ εκπαιδευμένοι, να είναι συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Δεν είναι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έτσι. Και προφανώς δεν θα είναι. Διοικητική υπάλληλη γραμματεία του Φαρισαίου, ναι. Δεν έχει. Λοιπόν, άρα οι άνθρωποι που θα δουλέψουν εκεί, οι ντόπιοι, για να δούμε τα αντισταθμιστικά ωφέλη, είναι πάρα πολύ λίγοι και θα είναι σε θέσεις οι οποίες είναι νυχτοφύλακες, οδηγοί, τέτοιου είδους πράγματα. Το τρίτο είναι το εξής, ότι ο τρόπος. Γιατί είναι τόσο πολύ επιβαρυντικό για το περιβάλλον η υπόθεση του χρυσού. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξόρυξη χρυσού, στην ουσία καθαρισμού του χρυσού από το χώρο, από το μετάλλημα στο οποίο μέσα βρίσκεται. Ανάλογα με την ποσότητα του χρυσού είναι και ο τρόπος. Εδώ, για να είναι κερδοφόρος, που δεν μπορείς να κατηγορείς μια εταιρεία που βασικό της στόχος είναι το κέρδος, έτσι. Για να είναι κερδοφόρος η εκμετάλλευση συγκεκριμένου κοιτάσματος χρυσού από την ποσότητα του κοιτάσματος όπως την έχουν υπολογίσει, ο μόνος τρόπος είναι η χρήση ουρανίου, κυανίου. Έτσι. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτει, δημιουργεί πάρα πολλούς ενδυνάμει κινδύνους. Το κυάνιο, έχετε δει περισσότερες σε κατασκοπευτικές ταινίες, ότι οι κατάσκοποι είχαν μια ελάχιστη ποσότητα κυανίου στο δόντι τους, κρυμμένο σε μια τρύπα μέσα στο δόντι, το οποίο το σπάζαν την αμπούλα και αυτοκτονούσαν για να μην πέσουν θύματα βασανιστήριων και χρειαστεί να ομολογήσουν πράγματα για την δύναμη από την οποία προήρθανε. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι μιλάμε για τεράστιες ποσότητες κυανίου. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή στις οποίες υπήρχαν λεκάνες, στις οποίες καταλήγανε τα υποπροϊόντα πλησίματος εντός εισαγωγικών του χρυσού με κυάνιο, οι οποίες είναι νεκρές ζώνες. Επηρεάζονται υδροφόροι ορίζοντες, πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Επίσης, να πούμε ότι βάσει του μεταλλευτικού νόμου, τον οποίο όλοι κατηγορούν, αλλά κανένας δεν αλλάζει, μηδέ του ΣΥΡΙΖΑ ξερουμένου, μηδέ της Νέας Δημοκρατίας, όλοι το ίδιο πράγμα λένε. Είναι απαράδεκτος ο μεταλλευτικός νόμος στην Ελλάδα, αλλά κανένας δεν τον αλλάζει. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό όφελος οικονομικό, διότι αν τυχόν κάνεις μόνο εξόρυξη και δεν κάνεις την επεξεργασία εδώ, δεν κερδίζεις τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, άρα στο σύνολό του. Η υπόθεση του χρυσού είναι αρνητικά και σωστά είμαστε αρνητικά. Υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτή η επένδυση να έχει θετικό πρόσημο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε το χρονικό περιθώριο, ούτε η βούληση της πολιτείας
ούτε υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να γίνει μια τέτοια επένδυση θετική. Καλά, εντάξει, με θετικό πρόσημο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έτσι. Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Ελντοράντο, δημόσια στην συνέντευξή του, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τη συμπαράστασή του. Και... Να πούμε τι έγινε σε αυτό. Υπουργός ήταν ο Γιώργος Σουφλιάς, πάμε λίγο παλαιότερα, επικυβερνήσεως Καραμαλή, ο οποίος έκανε καθορισμό των ζωνών εξόρυξης και εξαίρεσε την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή μας. Ήρθε μετά η επόμενη κυβέρνηση και το άλλαξε αυτό. Τώρα γίνονται κάποιες προσφυγές προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του νόμου. Γιατί ξέρετε, για να προσβληθεί η συνταγματικότητα ενός νόμου, ακριβώς, δεν μπορείς να την προσβάλλεις εκ προημίου. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του νόμου, να προέλθει ζημιά από την εφαρμογή του νόμου και στηριζόμενος στην προκληθήσα ζημιά να προσβάλλει τη συνταγματικότητά του. Υπήρξε εφαρμογή του νόμου, προκλήθηκε ζημιά και εκεί επάνω προσβλήθηκε η συνταγματικότητά της προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας σε αυτά τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχει μία ανησυχία. Υπάρχει βέβαια μία κίνηση μεγάλη από νομικούς και εδώ το είχαμε ακούσει κιόλας όταν έγινε και πρώην δήμαρχη και νυν δήμαρχη και επόμενη πρώην δήμαρχη, ήταν όλοι μαζί μία πάνδημη κινητοποίηση. Αλλά είναι δικαστήριο. Δεν μπορείς να ξέρεις ποια θα είναι η απόφαση. Λοιπόν, και οι δικαστές σωστά δεν δικάζουν σύμφωνα με το τι θέλει η κοινή γνώμη, αλλά αποφασίζουν σύμφωνα με τους νόμους. Αυτό είναι, έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε φαντάζομαι ότι πέρασε... Λαμβάνεται πάντα υπόψη η γνώμη, ναι, της κοινωνίας, το κοινό περιδικαίο αίσθημα, η αντίθεση, ναι, η αντίθετη άποψη. Αλλά αν έχεις νόμους οι οποίοι δεν σου δίνουν τέτοιο περιθώριο. Ναι. Ένα. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση ή όχι, ας κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, εμφανίστηκε στην επικαιρότητα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκλογών. Πριν σιωπή. Γιατί είχε γίνει κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, βασικό θέμα προεκλογικής εκστρατείας, τα θέματα του χρυσού, έτσι, στις εκλογές του 19. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια πάνδημη αντίθεση και αντίδραση προς την εξόρυξη από όλους. Νομίζω ότι προς τη μην, αυτή τη στιγμή μιλάμε δικαίως. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, αν προλάβουν να αλλάξουν το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, έτσι, το και μετερευτικό νόμο και όλα αυτά. Εκεί πέρα, εννοείται για οτιδήποτε συζητάμε, νεότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή δικαίως εναντίον. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Θέλεις να σε πάω και μια εκδρομούλα τώρα? Αφού με γέμισες χρυσό, πάνω και μια εκδρομή. Και σε χρυσώνω. Ναι. Και εκδρομές με πας. Και εκδρομές σε πάω και δεν σε διαγράφω. Και στρατό και δεν με αφήνεις να πάω. Στρατό δεν σε αφήνω. Όχι, να πας. Σε θέλω εδώ γιατί θα λείψουν όλοι. Δεν. Ναι, έτσι. Ναι. Τι, έναν είπαμε, άντρα θέλω. Πολιτική προστασία πρέπει να κρατήσει ένας πίσω την άμυνα. Βέβαια. Έτσι. Πού θα με πας, για πες. School pass. Και μετά το school pass θα σε πάω και διαφημίσεις pass. Μήπως για το school pass είμαι λίγο μικρός ακόμα. Γιατί έρχεται το νέο voucher επιδοτούμενο. Εγώ για το school pass νομίζω είμαι μικρός ακόμα. Να αφήσει λίγα χρόνια. Κοίταξε να δεις με τον κηδεμόνα σου θα είσαι. Α, ναι. Εντάξει. Μαμά, τα ακούς, ετοιμάσου που γράψεις χαρτί. Θα πάρεις τη Μυρσίνη, όχι τη μαμά Μυρσίνη, τη Μυρσίνη, ναι, να σε συνοδεύσει. Θα παρακαλώ να μην καταγραφείς τα πρακτικά το σχόλιο από το κοντρόλ. Ευχαριστώ. Άφηνες εδώ, ναι, να πηγαίνεις η Μυρίσια στη Δαδιά. Εγώ είπα τι θα κάνω μέσα στο δωμάτιο. Με δεν τα περάκια της Φίβης και φτεδάκια και τα σχετικά. Και φτεδάκια, αλλά ξέρεις τι, από την προηγούμενη. Και πατάτα τη Γαϊνητή, που έχει προηγούμενη, ναι, η οποία, ναι, έχει υδρώσει και έχει μαλακώσει. Ναι, ναι. Έτσι, και οπωσδήποτε σάντουιτς τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο. Βέβαια. Αλουμινόχρυσο, το έλεγε η γιαγιά. Ναι, δεν έχει παπαδιάσει μέσα λίγο η μουστάρδα στο λουκάνικο. Τι ωραία εικόνα. Εκείνη η μυρωδιά, το πιστεύεις ότι μου έχει μείνει ακόμα του τηγανητού, ναι, και φταί μία μέρα μετά. Βεβαίως. Άνοιγε στο τάπερ. Ναι, και δεν είναι τίποτα. Ανοίγαν όλοι οι μαθητές, ανοίγαμε ταυτόχρονα τα τάπερ. Όλα. Και ήταν όλα στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Λες και ήταν σουρνημένοι συμπάνιδροι, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό. Τι συνεννόηση ήταν αυτή. Φοβερό. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε σκουπάσει. Λοιπόν, τώρα πια που δεν έμειναν πολλές περιοχές για εκδρομές στην περιοχή μας, γιατί παλιά είχαμε ένα δάσος Δαδιάς, είχαμε ένα χώρο αναψυχής στον Λουτρό, είχαμε ένα χώρο αναψυχής στην Εσίμη. Πάει και αυτό. Είχαμε ένα χώρο αναψυχής εκεί στον Άβαντα. Πάει και αυτό. Και στη Μεσημβρία πάει και αυτό. Δεν έμεινε. Ναι. Επομένως γίνεται μια... Ευτυχώς που έμεινε το πάρκο προσκόπων. Γίνεται μια έτσι, πολύ εντατική προσπάθεια και από πλευράς Δήμου και σε συνεργασία φυσικά με τα συναρμόδια Υπουργεία να ενισχυθεί η περιοχή
να δοθούν αυτά τα νέα βάουτσερ στους μαθητές, προκειμένου να έρχονται εκπαιδευτικές εκδρομές στον Εύρο, στον πυρόπληκτο Εύρο, στις περιοχές που πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα τον Αύγουστο, για να βοηθήσουν έτσι και τα παιδιά και να μάθουν καταρχήν γεωγραφία και να μάθουν ότι μιλάμε πολύ καλά ελληνικά εδώ στον Εύρο. Καταβάζουν ότι μιλάμε ελληνικά. Ναι. Μετά ότι μιλάμε πάρα πολύ καλά. Και δεν είμαστε κοντά στις πυραμίδες. Και κακά τα ψέματα, αυτός ο τόπος έχει ομορφιές που ακόμα και έτσι όπως είναι. Θυμάσαι το ζευγάρι που είχε συναντήσει όταν πήγε στο... στη Δαδιά. Που ήρθε με το τροχόσπιτο και είπαν ότι ακόμα και έτσι είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Ναι. Έχει πολλές ομορφιές. Ο Εύρος είναι μια. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Επιδοτούμενες εκδρομές μαθητών στον Εύρο μέσω του νέου School Pass μελετούν τα Υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας με στόχο την τουριστική ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές το καλοκαίρι, αλλά και την άμεση επαφή των παιδιών με το φυσικό τοπίο και τους ημιωρινούς όγκους της Κίρκης, του Άβαντα, της Τραϊανούπολης και του δάσους της Δαδιάς. Το νέο αυτό μέτρο ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνάντηση εργασίας που είχε στην Αθήνα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη την 5η 19 Οκτωβρίου. Πριν από λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία δική μου, όπως και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου, του Εμπορικού Κόσμου, τον κ. Κασαπίδη, επισκεφθήκαμε την κυρία Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού, στην έδρα της στην Αθήνα, προκειμένου να της προτείνουμε παράλληλα με το Travel Pass, στο οποίο έτσι δρομολογείται η λειτουργία του, να ιδρυθεί και το School Pass. Συγκεκριμένα σχολικές εκδρομές από την Βόρειο και την Νότιο Ελλάδα να έχουν ως τελικό προορισμό και στόχο εδώ τις δικές μας πυρόπληκτες περιοχές, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, να συνδυάσουμε τη συγκεκριμένη δοκιμασία που περάσαμε το Αυγούστου με τις άσχημες συνέπειες που άφησε πίσω, με τις επισκέψεις των σχολείων και να συνδυάσουμε και με αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Θέλουμε δηλαδή να επιδοτηθούν οι εκδρομές αυτές, κυρίως οι αεροπορικές από την Νότιο Ελλάδα, με τα αντίστοιχα οργανωμένα τουριστικά πρακτορία που κάνουν εκδρομές σχολικές, να επιδοτηθούν οι γραμμές αυτές και ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας, μια αντίστοιχη επιδότηση, να δείξει στους μαθητές να συνεργαστεί μάλλον με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το αντίστοιχο δασαρχείο, κατόπιν υποδείξεως, να κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνητών δενδροφυτεύσεων και αναδασώσεων όπου χρειάζεται και όπου να σας αποδειχθεί από τον κύριο δασάρχη. Συγκεκριμένα, η Όλγα Κεφαλογιάννη αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να καθιερωθεί αντίστοιχα με το Travel Pass, το νέο School Pass που θα φέρνει στον Εύρο μαθητές και μαθήτριες μέσα από επιδοτούμενες σχολικές εκδρομές, είτε οδικός από τη Βόρειο Ελλάδα, είτε αεροπορικός από την υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Παράλληλα, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο του Youth Pass για μεγαλύτερες ηλικίες από τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Μετέθη στη συζήτηση και ένα Youth Pass για μεγαλύτερες ηλικίες από τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, πιο πολύ μέσα στην νεότητα τους φοιτητές, κυρίως προκειμένου επίσης να επιδοτηθούν μέσω της γνωστής αεροπορικής εταιρείας οι εκδρομές και επισκέψεις αυτές, ώστε να μην γίνει απότομη βία η διακοπή λόγω των πυρκαγιών και της δοκιμασίας του περασμένου Αυγούστου και να συνεχίσουμε μαλώτα σε μια δύσκολη τουριστική περίοδο για την περιοχή μας, όπως είναι οι χειμερινοί μήνες και οι πρώτοι μήνες της Άνοιξης. Ήδη από πέρσι φιλοξενούσαν πάρα πολλά σχολεία, πρωτίστως οδικές εκδρομές από τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ τους υποδεχόμουν αντίστοιχα στο Φάρο, μια πρώτη ξενάγηση εκεί κάτω στην Ανάπλαση. Αφήνουν άριστες εντυπώσεις οι ποδηλατόδρομοι, τα σημεία ανακύκλωσης που έχουμε, τα πάρκα των σκύλων, οι παιδικές χαρές κτλ. Μαζί με την όλη ιστορικότητα της πλατείας και του Φάρου. Και συνεχεία ήταν μια ωραία αφορμή να επισκεφθούν τόσο το δάσος της Δαδιάς, όσο και τις ομορφιές που δίνει η βόρεια η περιοχή του νόμου μας. Μάλιστα. Ξέρετε και πρωτοβουλία. Με το καλό. Καλή επιτυχία. Τι πεις να πεις, ξέρετε. Ξέρετε. Είπα εξαιρετική πρωτοβουλία και εξαιρετική να και τώρα μετά το School Pass, πού θα πάμε. Διαφημίσεις Pass.
Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο συχνά σας συμβαίνει εσάς. Εμένα πάντως, στο έλεγα και πριν, δεν μου βγάζεις από το μυαλό ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά το πιστεύω κιόλας ότι είναι Πέμπτη. Εγώ ήμουν τόσο σίγουρος σήμερα είναι Πέμπτη που το πρωί ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω να λέω χρόνια πολλά στους Δημήτρηδες. Ευτυχώς δεν το έκανες. Όχι. Ρεζίλε, θα γίνουμε άστα. Όμπα, θα έλεγα ότι επειδή μου τα βρίσκα κάτι, δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι, τόσα πράγματα λέμε, δεν μπορούσαμε να βρούμε μια δικαιολογία. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Και κάποιος θα σου λέει, όχι σήμερα. Όχι ναι, αύριο. Θα του έλεγα, το ξέρω, θυμίζει εκείνο που είχε συμβεί με τον. Δεν μπορούσε να πει, σε παίρνω σήμερα, γιατί αύριο ξέρω ότι θα είσαι πολύ απασχολημένο. Μπράβο. Ναι, ακριβώς. Είναι σαν αυτό που είχε συμβεί με τον αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο τη Δημοκρατία. Το Let's Larissa. Λέει στο Βόλο είμαστε, πρόεδρο στο Βόλο είμαστε. Λέει τη Λάρισα, πρόεδρο στο Βόλο είμαστε. Λέει τη Λάρισα, έλα να δει τι γίνεται στο Βόλο. Άμα θε να πει, βρίσκει, δεν είναι τώρα. Εντάξει. Όχι ότι με συγκρίνουμε τον Γέρο Δημοκρατία, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, άμα θε να πει, βρίσκει και πραγματικά βρίσκει στην ελληνική τηλεόραση που. Να. Εντάξει, αν ξέρει να τα επεξεργαστεί και σωστά, πραγματικά το κάθε. Τρέμερ Ντοράντο Γκολτ. Τέτοια διαμάντια. Ναι, ναι. Είναι από ένα διαμαντάκι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα το Τα Βλέπω. Μία έτσι μίνι, πολύ μικρή με επεισόδια είναι καθημερινά στο Action 24 που πραγματικά μας έχει κερδίσει αυτό και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας έτσι προκειμένου να δούμε λίγο και την πιο χαλαρή, ρε παιδί μου, πλευρά. Όλων όσων βλέπουμε στην τηλεόραση. Όχι ότι εμείς τα βλέπουμε πολύ σοβαρά και αυστερά εδώ, αλλά λέμε τώρα, σημαίνει εδώ αλλά... το τερματίζουν. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Έτσι με πολύ διάθεση χιουμοριστική, ναι. Με σαρκαστική, με. Θα δούμε όλα όσα έτσι έχουν εντοπίσει οι καλοί συνάδελφοι και τρολάρουν. Εμείς θα σας αφήσουμε κάπου εδώ, γιατί είναι Πέμπτη. Όχι, δεν είναι Πέμπτη. Όχι, δεν είναι Πέμπτη. Πάμε να κάνουμε μέσα πρόβα, μήπως ήταν Πέμπτη. Ναι. Να ετοιμαστούμε για αύριο που είναι τελικά Πέμπτη. Ναι, γιατί είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Ναι. Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Πες θα το πιστέψω. Και αύριο θα είμαστε εδώ στις 5 του απόγευμα επίσης. Πέμπτη, Πέμπτη στις 5. Ναι. Όχι την Πέμπτη στις την Πέμπτη. Όχι. Όχι. Το άλλο. Ναι. Την Πέμπτη αύριο στις 5. Έτσι. Και εσείς να είστε εδώ. Ναι. Και εμείς θα είμαστε εδώ. Εμείς εδώ. Να προσέξετε αυτούς σας. Στις 5. Κοιτούσα προχθές το κανάλι της Βουλής και έβλεπα άδεια έδρανα. Μόνο 3-4 βουλευτές είχαν επισκεφτεί το ναό της Δημοκρατίας και αυτοί δεν έδειχναν ιδιαιτέρως ορεξάτη. Ρώτησα λοιπόν έναν τέος υπουργό που συνάντησα σε μια ψαροταβέρνα ποια ακριβώς είναι η δουλειά που κάνουν οι εκλεγμένοι πολιτικοί. Σοκαρίστηκα όταν μου είπε ότι η βασική τους ενασχόληση είναι να πηγαίνουν στα πάνελ και να πλακώνονται. Κύριε Μπαλάφα, ξέρετε τι μας έχουν πει στελέχη του κόμματός σας σε εμάς. Σέβομαι πάρα πολύ την δημοσιογραφική του. Όταν ο κύριος Ηλιόπουλος του έκανε εξέλιξη. Τώρα με συγχωρείτε, δεν είναι ζήτηση. Ο κύριος Ηλιόπουλος υπονοούσε ότι χρηματιστούμε. Όταν ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν έχει το λόγο, πώς θα γίνει. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν έχει το λόγο, λέμε. Τι ελληνικά σου μιλάω. Εντάξει τώρα. Είναι αυτό ότι. Θα μιλάμε ή θα φύγουμε. Όχι, δεν με δώσει. Συγγνώμη δηλαδή. Θα σου δώσω το λόγο. Άμα έρθα να μην μιλήσω, να φύγω τότε. Έχει μιλήσει την περισσότερη ώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ωραία, βήξε λοιπόν, ορίστε. Γκούχου. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, υποχρεώνονται να χτυπάνε τα τραπέζια, να φωνάζουν, να υδρώνουν και να κοκκινίζουν προκειμένου να τους ξεχωρίζουν οι ψηφοφόροι και να τους επιλέξουν όταν έρθει εκείνη η μεγάλη ώρα. Αν ο πολιτικός δεν χτυπιέται ή δεν φωνάζει, τότε είναι αόρατος. Δεν τον παίρνει χαμπάρι ούτε η παρουσιάστρια της εκπομπής που τον κάλεσε. Να πάμε να συνεχίσουμε πολιτική κουβέντα με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έδωσε... Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας. Έχουμε ένα θέμα. Παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα. Σήμερα η τεχνολογία δεν μας βοηθά πάρα πολύ. Πρέπει να το πούμε συγχαρητήρια, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, θα του τα πούμε τα συγχαρητήρια και από κοντά. Και από κοντά. Λοιπόν, ναι. Γιατί εγώ νόμιζα ότι δεν θα καταφέρει να έρθει, αλλά κατάφερε να έρθει εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα σε εσάς. Συγχαρητήρια για ποιο. Πρέπει να είναι πολύ άβολο να βρίσκεσαι καλεσμένο σε μια εκπομπή και να μην σε αναγνωρίζουν. Βέβαια, όλοι μας κατά καιρούς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Συνέβη πρόσφατα και σε μένα. Έκανα την απρονοησία να δω για κάποια δευτερόλεπτα το Fame Story. Τα ήθελα και τα έπαθα. Η λίμνη των κύκλων από το Russian Ballet Theater.
Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι, η πιο τρυφερή ιστορία αγάπης όλων των εποχών σε μια μεγαλειώδη παράσταση χορού. Χάρη, κομψότητα, φινέτσα. Καλησπέρα Γιώργο μου! Καλησπέρα Νίκο μου! Πολύ καλό το χορευτικό. Τζάμπα πληρωνόμαστε εδώ πέρα. Έβλεπα τη διαφήμιση του I'm a Celebrity και κάτι αγγλικά που συνέχεια ξεχνάω και περίμενα ότι τα επεισόδια στην αφιλόξενη ζούγκλα θα περιλάμβαναν δύσκολες δοκιμασίες όπως πάλι με κροκόδιλους, ανάβαση σε κοφτερά βράχια, βουτιές σε παγωμένα νερά. Τελικά οι παίκτες έκαναν πολύ πιο επικίνδυνα πράγματα. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Καλά. Όχι, όχι. Δεν βλέπω. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ρε, μην μ' ακουμπάς, ρε, σου λέω. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Όχι, όχι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Κάτσε, βρε. Good, eh? Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ένα, δύο, τρία. Αντιμετωπίζει κάποια προβληματάκια τηλεθέασης σχετικά με το πιο μεγάλο παζάρι. Γι' αυτό και οι επιτελείς το αποφάσισαν να το προωθήσουν. Έστειλαν λοιπόν τον παρουσιαστή του παιχνιδιού Ηλία Βρετό στη Σούπερ Κατερίνα για να του κάνουν διαφήμιση και γιατί όχι να τον αποθεώσουν. Είναι σαν να έστελναν ένα πρόβατο στο στόμα του λύκου. Παρακολούθησα την εκπομπή και έχω... Για ποιο λόγο τα τηλεοπτικά πάνελ μεταβάλλονται σε πεδία μάχης? Κανείς δεν τολμάει να μιλήσει με τη γλώσσα της αλήθειας, αλλά εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Θα μιλήσω λοιπόν έξω από τα δόντια και θα αποκαλύψω ότι όλα γίνονται για την καρέκλα. Και να πούμε μια καλημέρα στο Χρήστο Στρατουλάκο που είναι μαζί μας, βρίσκεται στο Κατάκολο. Έχεις ακούσει κάτι για μια καρέκλα? Δεν έχω ακούσει κάτι. Χρήστο μου λοιπόν, περίμενε να ακούσει το ρεπορτάζ. Τι συνέβη με τις καρέκλες του κομμωτηρίου? Έχουμε λοιπόν αποκλειστικά και την καρέκλα που έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι μια οποιαδήποτε καρέκλα, είναι μια καρέκλα κομμωτηρίου. Αυτή εδώ ακριβώς που βλέπετε. Διότι θα σου πω, δεν είναι απλά. Δηλαδή πήγε η παραγωγή, τράβηξε φωτογραφίες για να δούμε αν κάνει στην Ατζελίνα Ζολή η συγκεκριμένη καρέκλα και αυτή θα χρησιμοποιηθεί. Την οποία ήθελε να τη χρησιμοποιεί backstage, θα χρησιμοποιηθεί στην ταινία. Κοίταξε να δεις τώρα, εδώ τι γίνεται. Μπορεί να είναι και τα δύο. Εμένα δεν μου κάνει ότι μπορεί πάντως αυτή η καρέκλα να χρησιμοποιηθεί στο γύρισμα. Γιατί, Χρήστο, τι άλλο να είναι λίγο τώρα της εποχής. Θα μπορούσε αυτή η καρέκλα να είναι έτσι. Κοίταξε, είναι λίγο εποχής. Είναι λίγο vintage, είναι λίγο vintage συγκεκριμένη. Λοιπόν, χρησιμοποιεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι για τα γυρίσματα. Ψάξανε να βρούνε τελευταία στιγμή μία καρέκλα. Καρέκλες, ωραία. Βέβαια. Σωστά. Κομμωτηρίου. Δεν βλέπεις ότι είναι κομμωτήριο η καρέκλα. Ναι. Είναι όμως η συγκεκριμένη. Είναι κομμωτήριο. Εγώ θα την έβαζα στο κομμωτήριο και θα έβαζα 20 ευρώ για μία selfie, εσάι. Εδώ κάθεσε η Ατζελίνα Τζολί. Ναι, βέβαια. Εδώ το ποπουδάκι της. Αποφάσισα να εγκαινιάσω μία νέα δημοσιογραφική ενότητα. Την ονομάζω το γεγονός του μήνα. Μελέτησα λοιπόν όλα όσα συνέβησαν κατά τις προηγούμενες μέρες και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το γεγονός του μήνα ήταν ο γάμος του σύντροφου Στέφανου Κασελάκη. Μου έκανε εντύπωση ότι από τους τόσους δημοσιογράφους που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει, στο γάμο του κάλεσε μόνο έναν, το γνωστό. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Μέσα στο Δημαρχείο υπάρχει μια αίθουσα. Αυτή λοιπόν είναι η αίθουσα στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Έχουμε τους δύο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με τον σύντροφό του που πια θα είναι σύζυγη και θα έχουμε και ένα πολύ στενό κύκλο ανθρώπων που θα παραβρίσκονται. Πρώτα απ' όλα βλέπετε μια σκιά στην άκρη. Είναι ο Κουμπάρης, ο μάρτυρας. Δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι, δεν αποκαλύπτεται. Θα είναι οι γονείς του Στέφανου Κασελάκη και είναι και η μητέρα του Τάιλερ, γιατί δεν θα είναι, αυτή θα είναι από την δική του πλευρά που θα είναι δίπλα του σε αυτή τη σημαντική στιγμή για αυτούς τους δύο νέους ανθρώπους. Το πολιτικό συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι τελικά όλοι και όλες οι στάρ βρίσκουν το τέρι τους.
Εντάξει, αυτό το όλες είναι υπερβολικό. Θέλω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να θαυμάζω και να θαυμάζει. Δεν είναι ανάγκη ένα άνθρωπο που να νιώθω αυτό που λέει η Μαλβίνα, ρε παιδί μου. Άντρα είναι ο άντρα μου. Είναι ότι θα μπει μέσα στο σπίτι και θα νιώσει μια ασφάλεια. Όχι οικονομική ασφάλεια. Συναισθηματική. Συναισθηματική. Εγώ προσωπικά, έτσι, εδώ που είμαι, χρειάζομαι ένα γιατρό. Τον θέλω και στη ζωή μου. Θέλω να βρω έναν γκόμενο γιατρό. Γρηγόρη, θέλω έναν άντρα σαν και σένα. Εννοώ, ρε παιδί μου, να ζήσω κι εγώ αυτό τον έρωτα και την αγάπη και το μαζί αυτό. Τέξα από αυτού που μπλέκω, μακάρι να είχα γνωρίσει έναν άντρα στον άντρα όταν ήταν νέο. Μακάρι. Σου πάει στενοχωριά. Καλά, έκλαιγα όλο το βράδυ, αλλά για ανθρώπου που δεν αξίζουν. Δεν με ενδιαφέρει να παντρευτώ πια. Το έχω αφήσει αυτό και τα λείψει το όνειρο. Κατερινάκη, επειδή μας δένει μια φιλία χρόνων, θέλω να σου πω κάτι που ελπίζω να σου φανεί χρήσιμο. Μήπως πρέπει να αλλάξεις εκπομπή. Αν, για παράδειγμα, παρουσίαζες τηλεπαιχνίδι, είμαι σίγουρη ότι θα προέκυπτε κάποιο φλερτάκι. Ούτε η πρώτη θα ήσουν, ούτε η τελευταία. Με τι ασχολείσαι, τηλέμαχε? Είμαι ανθοπόλης. Είσαι ανθοπόλης, αχ, τι ωραίο επάγγελμα. Καλό είναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι? Α, είμαι πολύ, πολύ basic, πολύ βασικός, δηλαδή θα σου πω η τουλίπα. Θα μου φύγεις εσύ τώρα που μου χαμογελάνε και τα ματάκια σου, ρε στιλέμαχε. Φεύγω νωρίς. Θα σε χαιρετήσω τώρα και θα σε δω αύριο. Σήμερα λουλουδάκι μου έφερε? Ναι, φυσικά. Α, τι? Δεν μου έφερες τίποτα, το σκέφτηκες πάρα πολύ. Δεν έφερες τίποτα, τηλέμαχε, το σκέφτηκες πάρα πολύ. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι που λένε ψέματα. Σου αρέσει το νούμερο ένα? Όχι. 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 Τι ανάποδος άνθρωπος είσαι? Είμαι γενικά ανάποδος, ναι. Μπράβο σου, τηλέμαχε. Να ακολουθείς τα γούστα σου. Παιδεύονται τα κορίτσια να γίνουν παρουσιάστριες. Μάλιστα, οι πιο τολμηρές ονειρεύονται να καθιερωθούν και να μοιάσουν στη Μενεγάκη. Κούνια που τις κούναγε. Μενεγάκη είναι μόνο μία. Κανείς δεν μπορεί να χαμογελάει όπως εκείνη, να γεμίζει με λάμψη την οθόνη όπως εκείνη, να παρουσιάζει τα αποτελέσματα των κληρώσεων όπως εκείνη. Ξεκινάω βγάζοντας και φωτογραφίες για να μην ξεχαστούμε. Το κλείσε. Πάνω δεξιά. Το ξανά κλείσα. Τι κάνω λάθος, ρε παιδιά? Έλα μέσα, Κρετονάκο μου, παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με. Πώς το βγάζω φωτογραφία τώρα αυτό? Βάλε με μέσα, βάλε με μέσα, βάλε με μέσα πάλι. Ωραία. Ωραία. Διαμόρφωση αργότερα. Ναι, πού είναι τα mail, τα χάσαμε. Τι εννοεί, το κλείσε εντελώς? Να το mail. Πού πήγανε, καλέ? Για να τα βγάλουμε τουλάχιστον φωτογραφία, τους τυχερούς. Μετά. Μετά. Δεν ξέρω τι πάτησε. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα, το σεξ ξανακέρδισε τη θέση του στη σκαλέτα των εκπομπών. Το Shopping Star βρίσκεται και πάλι στην πρωτοκαθεδρία του είδους, τόσο με εικόνα όσο και ήχο. Γι' αυτό πάντα, ναι, προτιμώ τις νυχτικούλες. Μια ωραία σεξ νυχτικούλα είναι ό,τι πρέπει. Μίκη Ρούκιν, μπάστε μια μισή εβδομάδα, θεϊκή ταινιά. Είμαι και εγώ μυστήρια, γυναίκα μυστήριο. Έτσι μ' αρέσει. Αεράτη, μαλακιά, να μην με σφίγγει, να κοιμάμαι άνετα. Για να το δω. Δεν ξέρω, αυτό το φόρεμα μου ξυπνάει πολύ άγριες διαθέσεις. Δαγκώνω. Κορίτσια, αυτό είναι το καμτσίκι μου. Βέβαια, με το αγόρι μου δεν είμαι ποτέ σε ήρεμη κατάσταση. Αλλά εντάξει. Το σεξ στο τηλεπαιχνίδι «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» είναι ακόμη πιο προωθημένο. Βάλε μας αυτό από τα 9,5 εβδομάδες. Αν είναι εύκολο να κουνηθούμε λίγο, το έχουμε με το χορό. Λιγάκι έτσι. Okay. Χαλαρά θα το πάμε, χαλαρά. Το έχει βάλει. Αναφορά περί σεξ, τουλάχιστον για σήμερα. Το θέμα μας θα μας αναπτύξει ο αγαπημένος μου Γιώργος Παπαδάκης. Το αρσενικό είναι ιδιαίτερα επιθετικό σεξουαλικά. Πυνιγάει το θηλυκό για ντίκι ντίκι για ραμπάμπα. Το μήκος του φτάνει 5 έως 7 χιλιοστά. Είναι μικρούλι. Μπορούν να κάνουν τα θηλυκά. Ξανού Γιώργο. We'll be right back.
Mm-hmm.